Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 6 εδώ. Στις 4. Τι μας έδωσε αύξηση. Στις ώρες. Μην ανησυχείς, Παύλο. Στις ώρες, ρε Παύλο, μην ανησυχείς. Το χάσουμε και μας φωνάζουν οι υπόλοιποι. Στις ώρες, κατά λάθος. Εντάξει, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, Αθανάσιος Πολίτης στη ρύθμιση των ήχων. Ιωάννης Βιτσιράπης. Ελένη Παπά. Το σκουπίδι τι, πήγε στο Βέλγιο. Το σκουπίδι πήγε στο Βέλγιο, Μας δικαίωσε πάλι ο θρύλος της καρδιάς μας. Τον βρήκε τον τρόπο να χάσει. Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και για έναν ακόμη λόγο. Αυτή η Δετάρτη έχουμε την avant première της ταινίας «Η Θεή της Αιγύπτου». 5 από εσάς θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Γράφετε α02, αφήνετε κενό τη λέξη πρεμιέρα, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο 54344. Άμα τη ολοκλήρωση της εκπομπής μας, άμα τη λήξη αυτής, θα κάνουμε την κλήρωση και 5 από εσάς θα πάρετε και το τέρι σας και θα δείτε τους θεούς της Αιγύπτου, μια ταινία περιπέτεια επικών διαστάσεων του Τζέραρ Μπάτλερ. Με τα ζευγάρια του κυπέλου να είναι ήδη γνωστά. Θέλω να δω τον εξωγήινο όταν θα φάει αυτό το τόστ. Καλά, αυτό το τόστ που του έκανε ο Κλαδάς δεν τρώγεται. Αυτό, ρε φίλε, είναι σαν παπούτσι μεγαλύτερο και από το Χιλιτίδη. Τρομερά πράγματα. Ξέρεις ο Γιάννης, 52 νούμερο παπούτσι φοράει. Μόνο σε κιλό νύλι φοράει μεγαλύτερο, 62. Εγώ είμαι ο Βλάχος ο Καστοριανός, αξίζει φίλτατε κόκκινη με το μήνυμα. Στέλνω γιατί είναι καλό να ξέρεις με ποιον μιλάς. Α, και πες εκείνο το παλτό. Τον από αυτό του Sky να κάνει σεμινάρια με το ραπ όσον αφορά την ανάλυση ενός αγώνα. Τα υπόλοιπα τηλεφωνικός. Κάκος σε λένε. Ω, κάκος. Κάκος. Και με φουστανέλα. Πολύ μπρουτάλισε ρε. Και δεν είμαστε φίλοι στο βουμπού. Τι έγινε με τον Ατρόμητο? Κληρώθηκες εσύ και βγάζεις γλώσσα? Φορτωμένος είσαι? Πολλά μηνύματα για ευχαριστώ. Τι έγινε παιδιά, κέρασε κανείς? Έπαιξα την τριάδα που έδωσε λέει χθες και πήγα ταμείο. Δώσε άλλη μια τριάδα για αύριο λέει. Με περίπου ίδιες αποδόσεις ραπ θέλω να σχολιάσει την παραπομπή του Καλογερόπουλου, αν τη θεωρεί σωστή. Παιδιά, καλή συνέχεια. Όταν δίνουμε προγνωστικά, ρε παιδιά, μας λέτε ότι είμαστε αντί. Λάθος σήμερα, Σάκη. Τους λες θα χάσει ο Ολυμπιακός, με βρίζουνε. Τους λες θα χάσει ο ΠΑΟΚ, με βρίζουνε. Αν τους πω ότι θα χάσει ο Ηρακλής ή ο Άρης, πάλι θα με βρίζουνε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν μιλάμε για στοίχημα, δεν έχει τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας από εμάς. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν παίζουμε στοίχημα, δεν υπάρχει συνέστημα. Αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Είναι πράγματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Βέβαια, εγώ επειδή ήμουν πιο άπλυστος από εσάς, και επειδή δεν κοροϊδευόμαστε, την τριάδα την έπαιξα πολύ μπρουτάλ και πολύ μαγκιόρικα. Διπλό και over την Μπράγκα, άσο τον Ολυμπιακό,
Διπλό και όβαρ τη Βασιλεία. Πάρ το 3-2. Άντε για κόκκινε. 52 απόδοση για το αυτό. Ρωτήστε ένα πράκτορα να δείτε. Θέλαμε να πάρουμε μηνιάτικο. Είμαστε και. Λες τώρα εντάξει, παιδί μου, τώρα που πάει καλά, να είμαι οικονομόπουλος. Κορόιδο κόκκινε, καλά να πάθεις. Εντάξει. Πληρώνεις τους άλλους και δεν πληρώνεις ο ίδιος. Η απληστία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Εντάξει. Όπως και η αγνωμοσύνη και η ματαιοδοξία. Πάω Ολυμπιακός, Κωστή μου. Πανηγυρίζουν στην ΑΕΚ. Πανηγυρίζουν οι ΑΕΚ. Πανηγυρίζει όλη η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή στον δρόμο είδα τρεις ΑΕΚΣΥΔΕΣ κάνουν κάτι κουλουτούμπες. Και θέλουν τον πάγο. Έχουν μια ελπίδα να πάρουν. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια είσαι. Από πού ήρθες? Την Μπότσαρη ανέβηκα. Τρεις ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Και είδες τρεις ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Πάντως περισσότερες από τις Ηρακλήδες. Στον δρόμο βλέπω περισσότερους ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Γελάς μια βουρκουνούδια. Θα σε πιστέψουν. Γιατί να με πιστεύουν, εμένα με πιστεύουν. Εσένα δεν πιστεύουν. Φυσικά. Εσύ είσαι. Εγώ... Στη λέξη ψέμα του Μομπινιώτη έχει τη φωτογραφία. Άσε, μυθοπλάστη. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, μία περίπτωση υπάρχει για να πάρει η ΑΕΚ το κύπελλο. Πανηγυρίζει η ΑΕΚ γιατί θα γίνει κόλαση το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ό,τι έγινε με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Να πάει μετά με τον ΠΑΟΚ και να το πάρει. Μάλιστα. Αυτό πανηγυρίζουν. Οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ πανηγυρίζουν που θα παίξουν με τον Ολυμπιακό και να κάνουν κανένα τραμπούκο. Αυτό πανηγυρίζουν. Θες να ακούσεις ένα μήνυμα? Όχι, δεν θέλω να ακούσω κανένα μήνυμα. Εγώ θα το διαβάσω. Διάβασα. Ραπ λέει πήγε στην Τούμπα, χάσαμε πρωτάθλημα τελευταίο αγώνα. Ποιο? Έπεσε μετά το γήπεδο όταν ξαναπήγε. Μισό λεπτό. Πήγε Άρη, έπεσε κάμε. Ένα-ένα. Ραπ λέει πήγε πρώτη φορά στην Τούμπα, χάσαμε πρωτάθλημα στον πρώτο τελευταίο αγώνα. Δεν είναι ο τελευταίο αγώνα. Έπαιζε ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, ναι, και Καβάλα Ολυμπιακό. Ούτε τελευταίο αγώνα ήταν, ούτε προτελευταίο. Προτελευταίο. Ούτε τελευταίος αγώνας ήταν, ούτε προτελευταίος. 22 Απριλίου δεν ήταν τελευταίος αγώνας. Είχε άλλα 6 μάτς. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν έχασε κανένα πρωτάθλημα. Και πώς έχασε, λένε, την Παναχαϊκή από το 3-5 το πρωτάθλημα? Ρε, έτσι λένε οι παοξίδες. 34 ήταν οι αγωνιστικές, ήταν 28. Καλά, δεν επιμένω. Να μην επιμένεις. Είσαι καλός. Μην επιμένεις. Δεν είμαι καλός. Άρα δεν χάσατε. Δεν είμαι καλός αυτά. Δεν χάσετε κανένα πρωτάθλημα. Σε αυτά που δεν είμαι καλός δεν. Δεύτερον, παρακάτω. Διάβαζε. Πήγε στον Άρη της καρδιάς μας, έπεσε γάμα εθνική. Η ΑΕΚ λέει, ξέρει τι συμπαθείς. Όταν πήγα το 83. Εσύ. Ναι. Είναι πιασάρικο το μήνυμα. Όταν το 83 πήγα στο τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το μάτς ήταν 20 τελικές ο ΠΑΟΚ, 3 η ΑΕΚ. 2-0 ο φίλος ο Μπαλής πήρε το κύπελο. Λοιπόν. Μαγκιά του και καμάρι του. Μαγκιά του και καμάρι του. Καλά ξεκίνησε. Εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ πήρε την ΑΕΚ 5-0 και 3-1 στο πρωτάθλημα. Και πήγε στο τελικό και το έχασε. Ο λούζερ ο ΠΑΟΚ. Αφού η ΑΕΚ, ναι, πήγε διαβασμένη. Δεν ξέρω τι πήγε η ΑΕΚ διαβασμένη, τότε δεν πολύ ήξερα τα πράγματα 15 χρονών. Γιατί τα ξέραμε εμείς, ρε φίλε. Ναι, δεν τα ήξερα τα πράγματα. Γερά είχα διαιτητή η ΑΕΚ υπέρ της, το συγχωρεμένο το Βασάρα, το Βορειοελλαδίτη και το πήρε μια χαρά το κύπελο. Οκ. Okay. Ναι. Λέω ότι πανηγυρίζουν οι ΑΕΞΥΔΕΣ. Έχουν μια ελπίδα να περάσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό σε διπλού αγώνα γιατί υπολογίζουν την ιστορικότητα αυτών των ματς. Ναι. Υπολογίζουν την πτώση του Ολυμπιακού σε φόρμα. Ελπίζουν στην άνοδο του ΠΑΟΚ στη δική του φόρμα. Μάλιστα. Και ελπίζουν να βρουν τον ΠΑΟΚ στο τελικό για να πάρουν το κύπελο. Λένε οι ΑΕΞΥΔΕΣ. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους. Εσύ τώρα λέγε ό,τι κουστάρεις. Εγώ διαφωνώ. Εσύ να διαφωνείς. Διαφωνώ. Εσύ να διαφωνείς. Και εξηγούμε. Να εξηγηθείς. Ο Ολυμπιακός είναι τα χάλια του τα μαύρα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι τα χάλια του τα μαύρα. Ναι. Η ΑΕΚ είναι σε μια φάση σοβαρότητος. Σε μια φάση σοβαρότητος. Δεν έχει το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Και ο Ατρόμητος είναι σε άνοδο. Εσύ πες μου ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σου ή λέω... αν αυτά που λέω δεν ισχύουν. Σου λέω ότι αυτά που λέω ισχύουν. Σου λέω ότι πανηγυρίζουν στην ΑΕΚ. Άμπαλοι είναι. Εντάξει, εσύ είσαι έμπαλος. Ρε φίλε, από τους δύο αντιπάλους, από, ναι, τους τρεις, ναι, ναι, φυσικά και η προτιμότερη κλήρωση ήταν με τον Ατρόμητο. Σαφέστατο είναι αυτό. Απλά είναι στεναχωρεμένοι που το δεύτερο μάτι θα γίνει στο Καραϊσκάκι και όχι στην Τούμπα. Οι ΑΕΞΥΔΕΣ. Στο Καραϊσκάκι? Ναι. Πιανού. Το δεύτερο μάτι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Γι' αυτό είναι στεναχωρεμένοι. Θέλανε για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ να διαλυθεί τελείως, δηλαδή. Όχι, ρε κόκκινα. Ρε, για μπάλα μιλάμε. Ρε, το κεφάλι σου δεν γυρίζει. Ρε. Δηλαδή πειράζει αν έλεγες κάτι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πες ότι βγαίνει 0-0-1-1-1-0. Ναι. Τη ρεβάζει στο Καραϊσκάκι. Είναι κακό αυτό. Για αυτούς. Τον ΠΑΟΚ θέλουν στο τελικό. Οι ΑΕΞΥΔΕΣ. Και πού ξέρω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ? Πώς? Πού γνωρίζει ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ? Τον ΠΑΟΚ θέλουν, σου λέω. Πού γνωρίζει ότι δεν θα περάσει ο ΠΑΟΚ? Μα σου λέω ότι θέλουν οι άνθρωποι. Το ξέρει αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ? Άντε πάλι τα ίδια. Ρε φοβόδι. Καταρχήν. Σου λέω οι άνθρωποι τι θέλουν. Επειδή θέλουν να περάσει ο ΠΑΟΚ.
να τον βρουν και να πάρουν τον κύπελο. Αυτό επειδή θέλουν. Είσαι ραδιοφωνική αδερφή. Ναι, ναι. Εσύ έλεγες μέχρι πρότινος ναι. ότι τον ΠΑΟΚ το θέλουν κυπελούχο. Τα έχεις γραμμένα. Ποιος θέλει τον ΠΑΟΚ κυπελούχο? Το σύστημα. Το σύστημα είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Βεβαίως. Εγώ είπα το σύστημα ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει από την πέμπτη θέση. Λάθος διάβασες. Όλα γραμμένα. Μήπως είπες κανένα ουίσκι εκεί στο καφενείο που έκλεισε. Γραμμένα. Ήταν τίποτα να μου νερωμένο το γραμμένα ουίσκι. Είναι όλα. Γραμμένα. Γραμμένα. Και τα γραπτάμε. Ναι. Λες το ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελο. Το είπες με σαφήνεια. Το είπες με σαφήνεια. Κόκκινε για μπάλα το, μιλάμε. Το πιστεύω σου. Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή σου λέω τη φόρμα των ομάδων, σου λέω τι θέλει ο ΑΕΞΙΣ. Πετάζεσαι τώρα. Το ποδοσφαιρικό που λες είναι σωστό. Άστο τώρα τα άλλα, τώρα μην τα ανακατεύεις. Αλλά λέω τι έλεγες πριν. Άσε τι έλεγα πριν. Τι έλεγα πριν. Έλεγα ότι τον ΠΑΟΚ δεν θα τον αφήσουν έκτο. Πάει στην Τρίπολη, πάει η Τρίπολη στην Ξάνθη, δεν τη δίνει μπέναλτι. Και εγώ λέω Τρίπολη Γιάννενα διπλό. Την Κυριακή. Α το δίνω από τώρα. Και καλονίστε το δίνω διπλό στη Λεβαδιά. Το δίνω από τώρα. Αυτά θα παίξω εγώ. Και over θα παίξω την ομάδα σου. Βλακίες θα παίξεις. Εντάξει. Εσύ 0 στα 10 πήγες. Για μένα 0 βλακίες. Είδες ότι... 0 στα 10 έπιασες. Πότε είχα 0 στα 10. Πότε τι έπιασες. Στα χθεσινά. Τι έπιασες. Στα χθεσινά τι έπιασες. Ναι, τι έπιασες. Στα χθεσινά. Στα χθεσινά ρε τι έπιασες. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πάτα το κουμπί. Μισό λεπτό. Γιατί σε βρίζει ο κόσμος. Κόκκινο σε μεγάλο, έπαιξε τριάδα που έδεσε χθες και πήγα ταμείο. Εγώ ξέρω ότι έδωσε κάτι δικά μου και τα έπαιξα και δεν πήγα ταμείο. Έδωσα δικά σου. Έλεγε κάτι διπλά, 6-0 βγήκαν, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Εδώ. Κυνηγά τι εκπλήξει τελευταία και δεν μ' αρέσει. Άλλο πράγμα σου λέω. Δεν μ' αρέσουν αυτά που κάνει. Καταρχήν. Κυνηγά τι εκπλήξει. Έδωσα απόδοση over πάνω από 2. Αυτό είναι το μαγιά. Έδωσα απόδοση άσου 2-35. Έτσι. Και έδωσα πολύ. Διπλό 2-75. Έτσι. Αυτά είναι τα μικρά τα δικά μου. Πέσα στον κόσμο. Όχι, αυτά είναι τα μικρά. Είπα η καλή μου η τριάδα είναι αυτή. Έτσι. Η κακή ποια ήταν. Και η κακή μου η τριάδα. Η κακή μου αυτή που. Ξεφτυλίστηκε και δεν έπιασα τίποτα. Εδώ, για να δεις τι γράφουνε. Εδώ, και δεν το έγραψα εγώ, επίτες το έγραψα. Το έγραψε φίλος Σοκρατής. Τι γράφει. Η Μεσημβρανή. Μεσημεριανή λέγεται. Ο Δημήτρης Ερελιάδης. Τι λες ρε όνομα. Γιατί, επώνυμο είναι. Βγήκε και τη μούρη του εκεί. Έτσι. Η Μεσημεριανή τριάδα που έδωσε ο κύριος Κόκκινος, άσος η Άντερλεκτ, διπλό η Μπάργκα. Η Μπράγκα. Ναι, ο Όβερ η Βασιλεία. Μεγάλη δικαίωση για τον Γρηγόρη μας. Ωραίος. Άλλος. Άλλος. Παρακαλώ. Ναι, τι. Εσύ λες έκανα τζακποτ, πού είναι? Τι τζακποτ? Το τζακποτ πού είναι? 0 στα 10. Πώς είναι 0 στα 10 και πληρώθηκαν οι άλλοι? Αυτό πληρώθηκαν μόνο το. Πώς είναι 0, βλαμμένε! Εγώ είμαι βλαμμένο. Ρε συγγνώμη, το 0 πού είναι αφού πληρώθηκαν? Με κολλάς για το διπλό της αυτής αύριο. Έξυπνε. Για το διπλό των Ιωαννίνων. Ποιον Ιωαννίνων? Δεν έρχονται διπλό τα Γιάννα. Δεν έρχονται διπλό. Άσο είναι το μάτι. Άσο είναι το μάτι. Άσο είναι το μάτι. Ναι. Και για να δεις τώρα τι είσαι. Τι κάτσε, ναι. Δίνεις χτες. Ναι. Άλλο προγνωστικό και θα το διαβάσετε αύριο στις κακομοίρες στήλη. Ναι. Άλλο προγνωστικό έδωσες. Έμαθα όμως ότι τα Γιάννενα πάνε φορτωμένα εκεί πέρα. Όχι για τον Ηρακλή. Άλλο για τον Ηρακλή, για τον Ηρακλή. Άλλο έδωσες χτες, έλεγες 0 σε ένα γκολ και τώρα λες over. Έμαθα ότι θα παίξει ανοιχτά ο Θεολόγης. Ο Θεολόγης λέω. Ο Άβελ Παπαδόπουλος. Θα πας στο μπάτς κι άλλος. Ευχαριστούμε πολύ για το στίχημα που μας πλήρωσε. Θα πας στο μπάτς. Εδώ θα είμαι, πώς θα πάω. Γιατί σε βάλαμε. Αν με αφήσουν να φύγω θα πάω. Τι ώρα είσαι? 7 με 9. 7 με 9 σε 10. 7 με 10 σε βάλαμε. Σε βάζουν και Σαββατοκύριακα, ρε. Δουλεύεις και Σαββατοκύριακα. Όχι, είναι που εμείς δεν δουλεύουμε, ρε φίλε. Δουλεύεις εσύ. Εντάξει, τι, σκοτώσεις. Έτσι. Ναι. Ο κάμματος είναι μεγάλο. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη, που μας πλήρωσε το στοίχημα. Έβγαλα καλό μηνιάτικο. Δεν παίζω συχνά, αλλά σε πίστευσα. Συνέχισε την καλή δουλειά. Πόσα άλλα θες να ακούσεις? Ακούς. Να ακούσεις. Να ακούσεις. Ποιος θα πάρει το κύπελο, Κόκκινο? Η σελίδα στο ίντερνετ έχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη. Εκπληκτικός. Ναι. Μορφή είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ναι, καλά, καλά. Να σου πω γιατί είναι μορφή. Γιατί είναι? Ποιος είναι ο Παναγιώτης, τον ξέρω κόσμος. Ένας εκπαιδευτικός, σοβαρός άνθρωπος. Και πού τον ξέρω κόσμος, τον εκπαιδευτικό? Θα σου πω. Ναι, για πες μου. Και μου στέλνει ένα email. Εσένα. Ναι. Ναι. Και μου λέει, άκουσα ότι ενδιαφέρεσαι να γράψει βιβλίο. Ναι. Ο εκπαιδευτικός το είπε. Ναι. Ναι, ναι. Και τι θέλει να κάνει? Και μου είπε αυτά που ήθελα να ακούω. Δηλαδή, καταρχήν ο άνθρωπος έχει χάρισμα. Μήπως σε δούλευε, ρε Γρηγόρη? Έχει χάρισμα επικοινωνιακό. Μήπως σε δούλευε? Μου είπε τι πουλάει και τι. Αυτός. Μου είπε τι πουλάει, ναι. Πόσο και τι, ναι, ναι. Στην αγορά του βιβλίου. Πού το ξέρει αυτός? Τι χάνει να είναι μέσα στην αγορά του βιβλίου? Ο εκπαιδευτικός. Ναι. Και δεν αξίζει τον κόπο να μπει στη διαδικασία να γράψει βιβλίο. Ναι. Θα μπει και μέσα. Τελικά δεν θα γράψει βιβλίο. Όχι, μου λέει, βρες κάποιον άλλο τρόπο πιο επικερδί. Δεν μου είπε να μην το γράψω. Βρες κάποιον άλλο τρόπο πιο επικερδί. Γράψω στο ίντερνετ, ρε Γρηγόρη. Ενδιαφέρει, σου λέω κάτι, ο άνθρωπος είχε γνώση σε κάτι για να δεις ότι αυτός ο διάολος μπορεί να έχει 100 στραβά. Ναι. Είναι ώρες-ώρες. Σου είπε, Γρηγόρη, μην το κάνεις το βιβλίο. Ρε φίλε, εγώ δεν. Και τον άκουσες εσύ και δεν θα το κάνεις. Πέρα από τον Κυριακό τον Βελόπουλο. Ναι.
και κανένα δυο ακόμα οι οποίοι ασχολούνται με βιβλία. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζω πολλούς οι οποίοι να ασχολούνται με την. Να γράφουν βιβλίο. Ναι, ναι. Το να, μπορεί να μου μιλήσει όμως τη γλώσσα μου, στην αγορά, το πόσο πουλάει, τι πουλάει. Και αν αυτό που θα γράψω αξίζει τον κόπο, γιατί. Δηλαδή, πόσα αντίτυπα ήθελες να πουλήσεις, σου. Πρέπει να μην μπεις μέσα, αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, ναι, καλάσε τώρα, πόσα θα. Από το να μην μπεις μέσα, σου λέω. Ναι. Εσύ θα έγραφες βιβλίο για το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ή για το στοίχημα, γιατί θα έγραφες. Για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και θα το παίρνανε οι αναγνώστες. Εσύ πες δεν θα το πάρεις. Είσαι τρελαθή. Τι αστείο. Γιατί δεν γράφεις ένα βιβλίο για τα κολόμπαρα που ήσουν και εκεί στη Τζόκεϊ και τους επώνυμους και το κουσκούς. Αυτά ποιοι τα γράφουν. Πιο πολύ θα πούνε. Αυτά ποιοι τα γράφουν εδώ πέρα. Αυτά τα γράφουμε εμείς. Ναι. Ναι. Γιατί είναι αυτό. Ερώτηση. Ναι. Αυτά εδώ για ποδόσφαιρο δεν είναι. Ναι, αλλά δεν είναι βιβλίο όμως. Αυτό είναι μια στήλη. Ναι. Μια στήλη καθημερινά. Καθημερινά. Μονίμου βάσεις. Μονίμου βάσεις. Είναι χίλιες λέξεις και. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και διαβάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Για να. Ερώτηση. Γιατί τις διαβάζουν. Γιατί έχει συγγραφική ιδιότητα. Γιατί τις διαβάζουν. Είσαι συγγραφέα. Επειδή το γελάς. Τι να κάνω. Γιατί τις διαβάζουν. Επειδή έχει συγγραφική ιδιότητα. Ρε, εσύ. Κάνε με καλαμπούρες όσο θες. Σε ρωτάω κάτι γιατί το σοβαρεύεις. Γιατί τις διαβάζουν. Γιατί γράφω εγώ ρε γι' αυτό. Πότε έγραψες. Μια φορά πες. Μαζί δεν το γράφουμε. Να σε πετάξω τώρα το μπαλκόνι. Μετά από το μπαλκόνι. Με ρωτάς και σε φαντάζε. Γιατί αντραπώ. Θες να γράφεις και βιβλίο. Καραφλή, νυφίτσα και άτριχη μπαλίτσα. Μάθε και άσε ήσυχο το θρύλο. Καλά. Ωραίος ο θρύλος. Ράπ έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Είπε θα το δώσει στον ΠΑΟ και τα 90 χρόνια. Ο Σωτήρης ο Βιερίνια. Ορίστε. Μπορεί να το πάρει, γιατί όχι. Το είπε. Όχι, ναι, το είπε. Ναι. Τι έγινε με το Ροχάμι, το βρήκε το αμάξι Ιορδάνης. Παπάς. Τι παπάς. Του ζήτησε δανεικά ο Ροχάμις του Ιορδάνη. Αυτό με είπε μετά ο Ιορδάνης. Εγώ απάντησα μια λέξη. Παπάς λέω. Τι παπάς. Ράπ μια τριάδα για αύριο. Ναι. Τριάδα για αύριο. Άκου τώρα. Ναι. Ο Κάκος. Ο Κάκος. Ραπ μέσα έπεσε ο φίλος. Βαλένθια διπλό, Σάλκε διπλό, Πόρτο διπλό. Χάχα, άρε κουβά. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είχες κανένα άγχος. Έχανε η Ραπίτ γέννηση στο 20 λεπτό 4-0 και δεν είχες κανένα άγχος για το πώς θα πας κουβά. Εσύ βέβαια, είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται ποτέ να παίξει κάποιο δελτίο μου που κερδίζει. Το κύπελο φέτος δεν θα το πάρει κανένας. Όποιος κατάλαβε, κανένα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λέει ο Άγγελος ο Χατζημίκος. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Πού να ξέρω τι θέλει να πει ο Άγγελος ο Χατζηνίκος ρε κόκκινε εκεί με τα ίντερνετ που μπαίνεις μέσα και βλέπεις. Μετά την πρόταση του κόκκινου για το διπλό Τραπίδι Γέννης και τελικά έχασε 6-0, είχαμε και το μέτρη του Τραπτό που μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα τύχει τον Ατρόμητο και θα πάρει το κύπελο λόγω 90 ετών. Ο ΠΑΟΚ κλειώθηκε με τον Ολυμπιακό και μπορεί στην Τούμπα να κάνουν και κλεισμένο το θηρόν. Λέει το Ζακάλι. Γιατί και κλεισμένο το θηρόν. Θα περιμένουν τον Λαζαρίδη τον αναπτήρα να τον κάνουν. Τι έτσι λέει. Ιντερ Τούρκου Τούρκου του ονείρου μου την πλάνη, το όνειρο του κόκκινου. Λέω 849. Έχει καλή μνήμη, είσαι τακτικό αγρατή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα είπα οξύ, λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνω. Πάω Ολυμπιακός. Πιθανότητα. Στην Τούμπα μέσα. Πιθανότητα πρόκριση, ραφέ. Σε ζητάνε. Σε παίρνουν τώρα από τον Αντένα. Ναι, ναι. Γεια σα, κύριε Ραπτόπουλε. Σα ακούνε στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να μα πείτε τα προγνωστικά σα για το Πάο Ολυμπιακό. Τι περίπτωση έχει ο ΠΑΟΚ να πάρει, τι ποσοστά. 45% ο ΠΑΟΚ. 45%. Ναι. 55% Ολυμπιακός. Γιατί κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κύριε μου, είναι ένα ιδιαίτερο μάτς πρώτον. Δεύτερον, αν μιλήσουμε για αγωνιστικό επίπεδο, θα δούμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πτώση σε όλες τις γραμμές. Μάλιστα. Έχει πτώση στο επιθετικό κομμάτι και δημιουργικά και εκτελεστικά. Έχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Και στα αμυντικά χαφ στο μεγάλο το χώρο. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ αποκλείεται από εδώ και πέρα να είναι τόσο κακός. Δηλαδή πιστεύω ότι. Αν δεν αλλάξει προπονητή, υπάρχει πρόβλημα να γίνει καλός. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ το κομμάτι φόρμας είναι στη χειρότερη φάση του. Άρα δεν μπορεί να πάει χειρότερο ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να πάει χειρότερο ο ΠΑΟΚ σε φόρμα. Πιστεύω ότι μόνο ανωδική θα είναι η πορεία του όσον αφορά τη φόρμα του. Άρα γι' αυτό το λόγο δίνω μικρό ποσοστό. Πιθανότητας πρόκρισης στον Ολυμπιακό. Του δίνω όμως το γεγονός ότι είναι φαβορή. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός. Και για ένα ακόμα λόγο είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, γιατί παίζει τη ρεβάν στο Καραϊσκάκι. Είναι σημαντικό να παίζει τη ρεβάν στην έδρα του. Ενώ αν την έπαιζε στην Τούμπα, μπορεί να ήταν και 50-50. Αν αλλάξει ο ΠΑΟΚ προπονητή, δεν αλλάζουν τα ποσοστά. Ή δεν παίζει ρόλο. Όχι, δεν παίζει ρόλο αν αλλάξει ο ΠΑΟΚ προπονητή, γιατί καταρχήν κανένας προπονητής δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ. Ούτε Έλληνας, αλλά ούτε και ξένος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε τον Αναστασίου. Αν πει στον Αναστασίου, πάρει την ομάδα τώρα, δεν θα την πάρει. Ναι. Αν πει στον Δερμιτζάκη, πάρει την ομάδα τώρα, δεν θα την πάρει. Κανένα Χάβο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, μπορεί να την πάρει. Κανένα Τζιόλη
και τα λοιπά, μπορεί να την πάρει. Αυτοί οι δύο. Άλλο δεν την παίρνει την ομάδα. Όπως δεν πάει να καεί. Στη φάση που είναι ο Ολυμπιακός έτσι χάλια μαύρα. Ναι. Μιλάμε τώρα εμείς στη Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό χάλια μαύρα. Ναι. Αυτή είναι μια. Ναι. Κοίταξε. Οι ομάδες οι οποίες είναι καλά. Ναι. Είναι τρεις. Ναι. Είναι, είναι η ΑΕΚ. Ο Πανιόνιος. Ναι. Ο Πλατανιάς και η ΑΕΚ. Αυτή είναι η σειρά. Ο Πανιόνιος, ο Πλατανιάς και η ΑΕΚ. Και η Ξάνθη. Και λέω και η ΑΕΚ. Και η Ξάνθη. Γιατί στραβώνει. Γιατί λέω, γιατί η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, έχει ειδικό βάρος. Και όταν μου κάνει από το Λεβαδιακό μες στην έδρα και κάνει και κάτι άλλα αποτελέσματα, με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να την πω ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Εντάξει. Κοίταξε, με τη Λεβαδιά και με την Τρίπολη που έχασε μέσα στην έδρα της, ήταν τα πρώτα 3-4 μάτια του Πογέτη, έτσι. Μετά από εκεί σταθεροποιήθηκε η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ έχει προπονηταρά. Από όλες τις ομάδες αυτές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κύπελο, η ΑΕΚ έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχει προπονηταρά. 100%. Αυτή είναι και μια άλλη διαφορά. Καταρχήν, μπράβο για τα προγνωστικά. Θα σε κράξω όμως για την υπομονή σου περί αποκλειστικής μετάδοσης τελικού εψημίκη από τον ιστότοπο του Μετρόπολης. Υγεία. Για άλλο λόγο το έκανα, με έκραξε ο συνεργάτης μου όμως. Δεν πειράζει. Ναι, κοίταξε, ξέρει καλά για ποιο λόγο το έκανα. Όταν λες είμαι δημοσιογράφος και σε ρωτάει ο άλλος και ξέρεις ότι το δείχνει η ετρία και δεν το λες, άρα είσαι. Ξέρω εγώ. Για άλλο λόγο το έκανα. Δεν ξέρω. Εσύ το ξέρει. Πες του το. Α, δεν τρέπομαι να το πει. Πες του. Ποιος είναι ο λόγος. Καλά τώρα βλάκασες αφού εκείνη τη μέρα με έκραζες. Που δεν το έλεγα. Δεν το έλεγες γιατί ήξερες. Για να πέσουν στο site όλοι. Ναι. Γι' αυτό το. Α, και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά η ρόμπα δίπλα μου ήθελα να ξεμπροστιάσει. Το καλό θα πρέπει να είναι σου τίμιο, θα έλεγες. Ψάξε. Δεν θες συμπεριφέρθηκα τίμια, ρε φίλε. Ναι, θα μπορούσε... Είπα εγώ συμπεριφέρθηκα τίμια. Θα μπορούσες να είσαι πιο τίμιο. Είπα εγώ συμπεριφέρθηκα τίμια. Θα μπορούσες, σου λέω. Όχι. Να το χειριστείς. Αυτό πει. Να με πεις ανέντιμο γι' αυτό, ναι. Δεν έγινε επιμονή, απλά δεν ήθελα άλλο να φέρω άλλο μέσα. Ξέρουν ότι είσαι ψεύτης, αλλά θα μπορούσες να το χειριστείς καλύτερα. Να πεις δηλαδή. Δεν είπα ότι δεν θα το μεταδώσει άλλο μέσο, δεν το ανέφερα καν. Ξέρουν ότι είσαι ψεύτης. Το να μην αναφέρεις άλλο μέσο δεν είναι ψέμα. Το κοινό ξέρει ότι είσαι ψεύτης. Φίλε, αυτό για το οποίο ειδικεύεσαι, μην το φοράς στους άλλους. Βρε, το κοινό ξέρω ότι είσαι φανφαρόνος. Αν θα σου το πω αλλιώς. Ρε εσύ, Χουλκ, δηλαδή τώρα τι θα γίνει τώρα. Πάλι θες να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου να στραβάει τα αυτιά. Πάλι σε βρίζει. Είναι δυνατόν, ρε εσύ. Μάλλον θέλει και ο πατέρας σου να δίνει με βρεμένη σανίδα. Είσαι απίστευτος. Τι σου είπε, ρε σε κορυδία που θες να γράψεις βιβλίο. Τι είπε. Πλάκαρε μου κάνεις. Σε είπε ρε ούστη. Πλάκαρε μου κάνεις. Γνωριζόμαστε και από εδώ. Να μου πει ότι άλλο θες. Σιγά. Λέει χοντρέ, λέει αυτά. Εντάξει. Πολύ εύθυκτος είσαι. Δεν γνωριζόμαστε. Επειδή είναι παιδάκι. Όχι, είναι παιδάκι. Και επειδή είναι παιδάκι, τι. Και επειδή είναι παιδάκι να μιλάει. Να τη λέει με ωραίο τρόπο. Αυτό βρίζει μόνο. Τι δεν σε έβρισα. Ρε ούστη είπε. Λοιπόν, μια φορά έστειλα. Εσύ τι λες, μπορώ ή όχι. Τι να μπορεί. Να γράψω βιβλίο ή όχι. Εσύ μπορεί να γράψει βιβλίο. Το ότι θα το πάρει κανένα είναι το θέμα. Εσύ μπορεί να γράψει βιβλίο. Okay. Το θέμα είναι και εγώ μπορώ να γράψω βιβλίο. Και ξέρω εγώ και ο Τερεπέγορ μπορεί να γράψει βιβλίο. Εγώ σου είπα θα πουλήσει. Τι να λέγανε. Εγώ σου είπα αν θα πουλήσει. Εσύ, τότε γιατί να το γράψει εγώ και το βιβλίο. Γιατί να το γράψει εγώ και το βιβλίο. Ρε φίλε, εγώ. Τι βιβλίο να γράψει. Εξέφρασα μια επιθυμία μου. Ναι. Σου είπα εγώ θέλω να οικονομήσω από τα βιβλία και να κάνω. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Μια φορά έστειλα μήνυμα και το άφησε μισό ώρα κοκκινό. Το πρώτο που διάβασε πάω καριάκ. Θα το διαβάσω ολόκληρο. Οκ, έχεις δίκιο. Με αφορμή. Το αδιάβασα κατά εκεί μισό γιατί με κόβει συνεχώς και δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Ξέρεις που θα μπορούσες να κάνεις βιβλίο μεγάλο. Και με αφορμή το Παντελίδη, η λύση για τα τροχιά είναι 500 πρόστιμο επιτόπου, πληρωτέα και απαγόρευση την οδήγηση σε γυναίκες. 605. Θα πω κάτι σήμερα για να τελειώνουμε λίγο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάζει αυτό το νέο άνθρωπο. Αλλά έχουμε κάπου χάσει την μπάλα. Καθημερινά, καταρχήν, είναι λογικό να ασχολούνται οι πάντες γιατί το παιδί αυτό ήταν είδαλμα για πολλούς και πολλοί ήταν συμβασμένοι με τα τραγούδια του. Αν μάθεις και αν πας μια βόλτα τα νοσοκομεία, πόσοι χάνονται άδικα καθημερινά στους δρόμους και εμείς χασκογελάμε. Ο Παντελίδης δεν χάθηκε άδικα. Το άδικα εννοώ. Θέλω να σε πω. Μάταια. Ναι, ναι. Μάταια. Μάταια, ναι. Αλλά ένα λεπτό. Να πάμε σε διάλειμμα και τότε. Δέκα δευτερόλεπτα. Όταν είσαι 3 ώρα στη δουλειά και φεύγεις αντί να πας στο σπίτι, πας μέχρι τα χαράματα και κάνεις και ράνεις και παίρνεις τα μάξι και τρέχεις σαν τον τρελό, το άρα το τραβάς δηλαδή τον κίνδυνο. Αυτό θέλω να πω. Όσο για το βιβλίο που μπορεί να γράψεις και να πουλήσεις, είναι να γράψεις τις εμπειρίες σου από τον Παΐσιο.
Εκεί πολλοί χριστιανοί θα σου κάνουν. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Θα το έκανες να μας πεις τις εμπειρίες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Πώς έγινες τόσο καλός άνθρωπος. Δεν θα το έκανα ποτέ. Τέλειος. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι 9.55 και όλα τα μηνύματα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες. Αλφα Μητρία κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54.344. Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο διαγωνισμό. Πέρα από την πρεμιέρα που θα δώσουμε για τους θεούς της Αιγύπτου, 5 διπλές προσκλήσεις, ο οποίος ξεκινάει από την 5η 25 Φεβρουαρίου, συντονιστείτε και κάθε πρωί στην εκπομπή με Ραγκάτσι και Ότι Κάτσι. 9 και 20, στην εκπομπή Πλάκα Τέλος, 11 και 20, απαντάτε σωστά σε ερωτήσεις αθλητικού περιεχομένου που θα σας κάνουν η παραγωγή και θα διεκδικήσετε ένα από τα 40 κλειδιά που οδηγούν στο Honda Vision 110 αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και άλλα super duper, όπως λέει και ο Μπούζος, 39 καταπληκτικά δώρα. Δηλαδή, όποιος βγαίνει θα είναι κερδισμένος. Οι κληρώσεις θα αρχίσουν 25 Φεβρουαρίου, στο τέλος θα μαζευτείτε 40, θα πάρετε από ένα κλειδί, θα πάτε στην Χόντα Δαβανόπουλος και το ένα από αυτά θα βάζει μπρος το μηχανάκι. Ένα. Το ένα από τα 40 κλειδιά θα είναι αυτό το οποίο ταιριάζει με την κλειδαριά της μηχανής. Τι είναι, ο Αλή Μπαμπάς και 40 κλέφτες είναι. Όχι, ρε, φιλό, γιατί δεν έχει 40 κλειδιά δηλαδή. Λοιπόν, θα δούνε κινητά, τάμπλετ, σμάρφων. Λοιπόν, γεύματα στο Αλφρέντο Ρίτζι Καζίνου, στήρα κινηματογράφου και θεατρικές παραστάσεις. Κινηματογράφου. Κινηματογράφου. Λέω ένα. Ναι, τι. Λέω ένα πρόμο και στο κλειδωρί. Μπορώ να τελειώσω αυτό. Να μάθω κι εγώ τι. Δηλαδή, πόσο καραγκιός μπορεί. Είμαι, ρε, είμαι. Δεν με αφήνει να τελειώσω. Δεν τον αφήνω. Σωστό. Συλλεκτικά δώρα από την Μπουτίκ του ΠΑΟΚ και άλλα. 40 δώρα θα δοθούν. Από την Μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Από το Άρη, γιατί δεν έχει τον Ρέγκλι. Εγώ θέλω και από το Άρη και τον Ρέγκλι. Γιατί. Αυτά συμφωνήσανε. ΠΑΟΚΑΡΑ. Θέλω τον Μπερμπάτο. Αυτά συμφωνήσανε. Θέλω τον Μπερμπάτο, φανέλα εδώ και τώρα. Λέγε. Γιατί δέχτηκε να κάνουμε το σκότο. Δεν ήξερα να αυτά δεν μου τα παρουσίασαν τώρα. Με πιάσανε κορόιδρα. Λοιπόν, λέγε. Να πω ότι ο διαγωνισμός είναι ωραίος. Αξίζει τον κόπο. Τα κλειδιά πες μου όμως γιατί. Είναι ένα κλειδιά. Απλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο, πιάς, τι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα μάθε τι. Αν έχετε φίλο τον κλειδάρα, ναι. Τον Πετκανίτσα, ναι. Ούτε κλειδί δεν χρειάζεται για να ανοίξει τον δηλαδή, ο Πετκανίτσα είναι ο μόνος. Άμα στείλει διαγωνισμό, έτσι. Θα πει εμένα μην μου δίνεις κλειδί. Έτσι, θα βάλω τα δάχτυλα και θα το βάλω μπρος. Ο Πετκανίτσα είναι ο κλειδαράς. 85-27-27. Τηλεφωνείτε τώρα, ο άνθρωπος είναι μάγος. Και δεν το λέμε επειδή είναι χορηγός, είναι φίλος πάνω απ' όλα και είναι άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα. Όταν βγαίνουμε, πληρώνει αυτός. Εξυπηρετεί, μπορεί να τον πάρει να τον ρωτήσει ποιος πληρώνει. Ναι, τι, δεν το ξέρω εγώ. Πάρε ρωτά. 1-0-5 δίνει απόδοση. Ποιος πληρώνει. Αν πληρώνει άλλο, τι κάνει. Ποιος θα πληρώσει άλλο, δεν ξέρω. Αν πληρώνει άλλο, τι κάνει. Αν πληρώσει άλλο, είναι 12 μονάδες το διπλό. Αυτό αξίζει να παίξει. Ναι, τι, το 1-0-5. Βέβαια, το 1-0-5 θα παίξει. Εσύ έχει μάθει στο τζάμπα. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, το δικό σου ναι, ναι. Και καλά το κάνεις. Ναι. Μην το φοράς για τον άλλο. Όχι ότι δικό. Εγώ είπα για σένα. Μην το φοράς για τον άλλο. Είπα. Καλά ξηγέσαι, μάγκασες. Μάγκασες. Σε βγάζω το καπέλο. Όταν βγαίνουμε πληρώνεις. Σε βγάζω το καπέλο, μάγκασες. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Λοιπόν, πάμε, λέγε. Θωρακισμένες πόρτες. Mm. Τελευταία τεχνολογία φυσικά, κλειδαριές αυτοκινήτων, πολυκατοικιών, ναι. Συστήματα master. Θαρμένα και χαλασμένα κλειδιά, ακόμα και όταν έχουν χαθεί, σε βγάζει κλειδιά immobilizer. Δεν υπάρχει 2310. 85-27-27. Εμένα ένας φίλος μου τσακώθηκε με τη γυναίκα του, ναι. Και του είχε μέσα τα χρυσαφικά και αυτά και τα λοιπά και λέει πού είναι ο Πετκανίτσας, λέει, να... και το ανοίξαμε το χρηματοκιβώτιο και τα πήραμε. Διαδικαστικού χαρακτήρα οι δύο μεταλλικοί ραπ, ποιος ΠΑΟΚ. Όλοι οι αξίες θέλουμε τον Ολυμπιακό τελικό. Είναι κανονισμένο από τώρα για να λυθούν όλες οι διαφορές στο ΑΚΑ. Ήδη συζητιέται να γίνει μικρός τελικός στο τρόμο του ΠΑΟΚ για να πάρει και ο ΠΑΟΚ μια διάκριση. Καρ, καρ, καρ. Αυτός εμένα είναι άλλα μου είπαν. Μεγάλος αλήτης. Γρηγόρη και Κώστα, αν σε έρθει πρόσκληση να παρακολουθήσετε παιχνίδι Α1 τοπικού πρωταθλήματος Κυλκής. Υπάρχει πιθανότητα να έρθετε. Τα μάτς γίνονται Σάββατο 3 η ώρα. Άμα δεν έχει ξύλο το μάτς, δεν έρχομαι. Τελευταία φορά που. Σάκι πήγα... δύσκολα. Όχι, α το πω εγώ. Άμα παίξει παλιό γυναικόκαστρο, νέο γυναικόκαστρο, και άμα μαζευτούν οι πόντιοι με τα τετράγωνα τα κεφάλια από τη μια μεριά και οι άλλοι από την άλλη, εγώ κάτσω στη μέση και θα δει μετά τι θα γίνει το μάτς. Υπάρχει ένα φίλο που μου λέει το τραγουδιστή δολοφονήθηκε. Φίλε μου, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ποιο δολοφονήθηκε.
ο Παντελίδης. Δεν μπορώ να το ξέρω. Καλά, εδώ είπαν ότι δολοφονήθηκε ο άλλος. Πώς το λέγαμε, ότι δολοφονήθηκε ο Παναγούλης. Για να τον κάνουν ήρωα. Δεν θα πούνε ότι δολοφονήθηκε το ο Παντελίδης. Το μόνο βιβλίο που μπορεί να γράψει ο Κόκκινος είναι μαγειρικής. Κόκκινο το βιβλίο θα το γράψει μέσα στο τζιπ ενώ πριν έχει καθαρίσει τρεις δρόμους με το ρόπαλο. Να. Γλυκό αγόρι. Καλά. Okay. Γράφε μόνος από εδώ και πέρα. Ποιος? Γράφε μόνος. Εγώ Κόκκινε θα γράψω βιβλίο. Αν ζήσω. Και αν τα περιουσιακά μου όσα έβαλα. Σε έχω προτρέψει πολλές φορές. Τα έχω μεταφέρει σε άλλους. Επειδή ρώτησες. Επειδή ρώτησες πολλές φορές. Ο λόγος. Ναι. Είπα ότι. Ας έρθουν να με βρούνε μετά όταν πεθάνω. Επειδή δεν έχω. Το μόνο μου σου λέω. Δεν έχω λεφτά για πέταμα. Είπα ότι θα ήθελα να μπορεί τουλάχιστον να βγάλει τα έξοδα. Τίποτα άλλο. Και δεν έχεις λεφτά για πέταμα. Ναι. Γιατί έχεις καθόλου λεφτά. Αυτό ξέρεις. Εσύ πες δεν έχω. Ξέρεις ότι χρειάζεται να προκαταβάλεις. Και μετά να πάρεις από τις πράξεις ρετρό. Καλά ρε φίλε, ήδη ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά την αγορά με ενημέρωσε και για το πώς μπορεί να το κάνεις. Ναι. Για να μην πας φυλακή. Δεν μου λες ρε Κόκκινε, να σε πω κάτι. Αν πας τον Ιαννό να το προλογίσω εγώ ρε το βιβλίο, να κατέβω εκεί τα σκαλοπάτια και να πω. Είμαστε όλοι. Ο ένδοξος, ο φίλτατος, ο συνάδελφος, ο αδερφός, ο κουμπάρος. Να σε κάνω εγώ μια. Μόνο από τον πρόλογο μου χίλια αυτά θα πέγανε. Λες, ε. Τι σεμνός άνθρωπος. Είμαστε όλοι γατάκια. Ο Ράγκα έκανε βουντού, λέει βουντού και μια καρφίτσα σε μαύρη και έσκασε πάοκλι. Δημόσιο. Ο Λεωνίδας. Λοιπόν. Ενδιαφέρεται. Τι λέει, κλαίω. Ενδιαφέρεται, λέει, για το Φρανκ Άρνεσεν Manchester United. Γιατί όχι. Λοιπόν, να εξηγήσω κάτι. Για πες το. Λοιπόν, η δουλειά του τεχνικού διευθυντή στην Αγγλία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Εκεί. Όλα, μα όλα τα κανονίζει. Τα κανονίζει ο προπονητή. Τι είναι οι Άγγλοι, λαμόγια. Έρχονται οι Άγγλοι. Λαμόγια. Λένε, Ραπτόπουλε, αναλαμβάνει την ομάδα. Πάρε 100 εκατομμύρια ευρώ για φέτος. Δεν σου ενδιαφέρει να τα δώσει σε ένα παίκτη, σε δύο, σε δέκα, σε αυτόν που καθαρίζει τα παπούτσια, τα πολιτήρια. Αναστασιάδη. Να τελειώσω. Τον Αναστασιάδη. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Δεν μα πα κανένα τέταρτο τώρα. Το λέω. Τέλειωνε. Λοιπόν, ο τεχνικός διευθυντής εκεί το μόνο που μπορεί να κάνει να του προτείνει παίκτες. Έτσι. Τίποτα άλλο. Πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη επιλογή. Πολύ ωραία. Τον Αναστασιάδη έτσι έπρεπε να τον είχε πάρει ο κοντός. Συμφωνώ. Θα του πει, μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω και έχεις απόλυτο δίκιο. Πει Άγγελ, έλα εδώ εσύ που είσαι άνθρωπος θεοσεβούμενος. Δεν κλέβεις, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Πραγματικός χριστιανός και όχι σε κάτι άλλο οι οποίοι είναι δίθεν και τα λοιπά. Με τα ράσα και τα λοιπά. Εσύ είσαι κανονικός χριστιανός. Εγώ έχω για αυτή τη χρονιά να πούμε 4 εκατομμύρια ευρώ, 6, 7, 8, 12, 5. Πολύ ωραία. Κανόνισε λοιπόν έσοδα, έξοδα κτλ. Πάρε και ένα οικονομολόγο, πώς το λένε εκεί, κάνα κουρούμπαγλά, κάναν Γιώργο από το Χαριλάου, ο οποίος είναι εκπληκτικός στη δουλειά του. Και ψάχνει και δουλειά σε λογιστικό γραφείο και προτείνω. Οπότε πάει ο Πανάρετος, θα τον πάρετε με την πρώτη, γιατί είναι τσακάλι ο Γιώργος. Ο Πανάρετος, ο Γιώργος. Λοιπόν, λογιστάρα και λέγε, τι θέλεις εσύ, μαλεζάς με 100 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο 800. Πάρα πολύ ωραία. Τα ίδια λεφτά, ίδια απόδοση έχουν. Έλα εδώ εσύ. Χατζησαΐα, ξέρω εγώ, ή τον Χατζησαΐα, μάλιστα. Έλα εδώ εσύ. Ποιο θέλουμε να πάρουμε, ο Λεωζίνιο θέλει να έρθει και έχουμε τον Μπέλκα. Μάλιστα, θα λέγει ο Άγγελος. Να πάρουμε τον Λεωζίνιο και να βάλουμε στον Κλάους από πίσω το Λεωζίνιο και να βάλουμε τον Ζάιρο αριστερά τον Ροντρίγκες και να φτιάξουμε μια ομάδα με 5 εκατομμύρια και να πετάει για 10. Όχι να πάρουμε μια ομάδα για 20 εκατομμύρια και να τον 5. Βλάχοι! Ευλάχοι, πονηρόβλαχοι! Τι κάνατε τη Θεσσαλονίκη τρύπα. Ξεκίνησαν οι Αριανοί τις πονηριές. Μάλλον με τον Πατατούδη τις πονηριές. Πήρανε οι άλλοι την ομάδα, τη ρίξανε. Ήρθε άλλος ο. Πώς το λένε, ο Γιάνγκος Δράκος του Ηρακλή. Πώς το λέγανε, ναι, το Μυτιλινέος. Είχε καμιά 30, τον κλέβουνε. Του λέει Αναστασιάδης, ποιοι είναι αυτοί, του λέει. Λέει, είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Διώξου, λέει, του 29, κράτα τον ένα. Λέει, τα έχουμε πει, ρε, να σε κλέβει ένα. Τι να σε πω, ρε, κόκκινε. Πριν 10 χρόνια θα κάνει βιβλίο. Εσύ φοβάσαι τη σκιά σου, βιβλίο θα γράψει. Φοβάμαι τη σκιά σου. Φοβάσαι, τι βιβλίο να γράψει. Θα θυχτεί ο ένα. Άμα δεν γράψει ρε βιβλίο, α το πω, να θίγονται καμιά τριανταριά, τι θα το κάνει το βιβλίο. Όποιο είναι μάγκε και γράφουν βιβλία, θα πω εγώ τι κάνουν. Έχω τρία σπίτια. Ξέρει ποιο είναι ο τίτλο του βιβλίου. Ξέρει ποιο είναι. Ποιο να είναι ο τίτλο. Δεν με νοιάζει ο τίτλο. Μόνο από τον τίτλο θα βγάλει. Εάν δεν φύγει άτομα, προσωπικότητε, ιστορίε και τα λοιπά. Και την περιουσία σου τη μεταβιβάζεις στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου και λες
Δεν έχω ούτε οντομπιάκι. Όταν τα κάνουν αυτά. Ναι, τι θα κάνει. Όταν τα κάνουν θα δεις. Τι θα κάνει το πνευμόνι σου πρώτα στον κορμόδι και μετά κάνε τα. Καλά, για να εξασφαλίσει μια τζάμπα εξέταση. Κάνει ιστορίες. Τζάμπα εξέταση πάμε εμείς. Και δεν σε πάει στο γιατρό. Σε ανεβάζει απάνω. Σε λέει το πνευμόνι σου χουρχουρ τράβα πάνω. Θα κάνει βιβλίο. Κοίτα την υγεία σου πρώτα. Κοίταξε τη δικιά σου. Εγώ φοβάμαι πάνω. Α τον προλογό. Μπούφο. Από πού τα άμαθε να πηγαίνει γιατρού. Εσύ με έμαθες. Εγώ σε έμαθα. Αλλά έγινες άντρας τώρα και μου το παίζεις ντάι. Δεν το παίζω. Καταρχήν διαβάστε. Ναι, τι θες. Ναι. Στην εφημερίδα Μέτροσπορ. Μάλιστα. Κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ποιο είναι, να μάθουμε τι. Το αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πορευτεί χωρίς τον Ιβάν ή όχι. Ναι. Και αυτό δεν είναι τριγκαδόρικο. Ναι. Γράφει αλήθειες μέσα. Η ΔΕΜΗ στο metrosport.gr, στο site της του Αθλητικού Μετρόπολης. Έτσι, μπράβο. Ή στο Facebook, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λαδινικούς χαρακτήρες. Μ' αρέσει, γλυκιά. Να μάθετε λεπτομέρειες. Γιατί είναι. Σημαντικές. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Γιατί δεν γράφετε μαζί ένα βιβλίο. Εμείς, καλέ μου φίλε, είχαμε την τύχη, ένας πολύ καλός συνάδελφος από το χώρο, ο Νονός της Στήλης, να μας βρει και τον τρόπο να γράφουμε μαζί. Γιατί δεν λες το όνομά του. Ο Γιώργος Τραπεζάνης. Γιατί, επειδή δουλεύει αλλού, δεν το λες. Καλά τρελός. Μα ξεκίνησα να τον αποθεώνω. Πρώτα τον αποθεώνω και μετά λέω το όνομά του. Μπράβο. Ο άνθρωπος αυτός είχε την έμπνευση να μην γράφουμε ο ένας και ο άλλος. Αλλά να κάνουμε αυτό το διάλογο. Που το πώς γίνεται, άσε να ξέρω εγώ καλύτερα. Εντάξει, μην γελάς. Εκεί σε ταλαιπωρώ. Εκεί είμαι κακός επαγγελματής. Σε ταλαιπωρώ. Είσαι κακός συνεργάτης. Είμαι κακός συνεργάτης. Κακός συνεργάτης. Α, το απολαμβάνω. Σε απολαμβάνω. Εντάξει. Το απολαμβάνω. Ρε εσύ, ναι. Όταν δεν εκτιμάς αυτό, με ενοχλεί. Ποτέ δεν το είπα αυτό πράγμα. Ξέρεις γιατί δεν το εκτιμάω. Δεν είναι ότι δεν το διαβάζουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα στο ίντερνετ. Ξέρεις γιατί δεν το εκτιμάω. Θες την αλήθεια τώρα. Δεν το βλέπεις σε λεφτά γι' αυτό. Όχι, όχι. Λογικό. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι στα γραπτά δεν είμαι καλός, αλλά είμαι καλός στο λόγο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό δεν είναι τόσο καλό στοιχείο για μένα. Δηλαδή ο Γρηγοριάδης για παράδειγμα είναι πολύ καλύτερος γραφιάς από μένα. Εγώ δεν είμαι καλός γραφιάς, το λέω. Ρεσί, άρα λοιπόν. Ρε εσύ τώρα μιλάς για τον κούφι, τον ψηλό δεν μπορεί να τον πιάσει κανένα. Έλα ρε άστο. Εδώ με πιάνει ο ψηλός και μου λέει εδώ γιατί δεν έβαλες κόμμα. Ναι, εντάξει. Και ντρέπομαι όταν μου τα λέει. Είναι δάσκαλος αυτά. Δεν μεγάλωσε με Πασόκ. Ρε εσύ, είναι δάσκαλος αυτά. Όχι άλλο είναι. Εγώ δεν τα έχω. Γράμματα, δεν τα άμαθε με Πασόκους καθηγητές. Φίλε, ραδιοφωνάνθρωπος δήλωσε, όχι συγγραφέας. Άσχετα όταν κάλαμε άντι για να σου πω τώρα για να γελάς και όλα. Όταν ξεκίνησα. Εσύ, πού, ποιο το τι. Το 87 ρε φίλε. Όταν έβγαλα παροχής υπηρεσιών. Το 87 ήσουν ανήλικος. Όταν έβγαλα το 87 παροχής υπηρεσιών. Βγάζουν παροχής υπηρεσιών οι ανήλικοι. Λέγε ρε. Όταν έβγαλα το 87 παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει ρε φίλε. Στο κόλλο στη μάπα. Υπάρχει. Πόσο χρόνο ήσουν το 87. 17 στα 18. Όχι, 17 χρόνια σε ανήλικο βγάζουν παροχή. Βγάζουν, ναι. Ποιο το βγάζει, ρε. Πέρα η εφορία. Η εφορία. Θα στο φέρω. Ένα έφορα ρε να πάρει. Ναι, τι έχει εκεί το παροχή. Ποιο ήταν το επάγγελμα το οποίο έγραφε. Εσύ. Δομικών υλικών, κάτι. Όχι, ρε, άσε τη σπούδα. Τι έγραφε. Τι που να ξέρω. Συγγραφέα. Συγγραφέα. Δεν υπήρχε ειδικότητα. Έγραφε συγγραφέα. Εσύ. Και μάλιστα μετά έγινε συγγραφέα ραδιοφωνικών κειμένων. Εσύ. Ναι. Έλα. Σοβαρά σου είναι. Ναι. Και μετά έμεινε το συγγραφέα. Α, και εσύ. Στην Κυριακάτο. Πήγε σε κανένα ντουλάπι, είδε εκεί πέρα το παλιό το βιβλιάριο. Και σου μπήκε η ιδέα να γίνει συγγραφέα. Όχι, ρε βλάκα, ο λογιστή μου τα έχει αυτά. Ρε κόκκινε. Δηλαδή. Συγγραφέα. Μόλις βγήκε ο πεδαράς μου από το χειρουργείο και από τώρα αρχίζονται ακρίβο τα κορίτσια. Πασκάλ, σαν και σένα πρικισμένος είναι. Ποιος είναι ο Πασκάλ, τι είπε, ο Πασκάλ, τι είπε. Έκανε περιτομή ο γιος του. Και τι έγινε, και εγώ έκανα 16 χρονών περιτομή. Καλά, εσύ δεν ήξερες τι είναι η γυναίκα όμως. Τι λες, με όρμηξε μία 27 χρονών, όταν ήμουν 15,5, αλήθεια σου λέω. Ναι. Και έκανα και με πόνες. Και πήγα στο μηταράτο συγχωρεμένο και το λέω. Μπαμπά, λέω. Γιατί πονάω. Όχι, έχω ένα πρόβλημα, λέω. Ακούρε, ρε. Το πουλάκι μου λέω δεν κατεβαίνει κάτω, λέω. Δεν γίνονται αυτά. Με πάει σε ένα γιατρό. Και το κάνει σε 5 λεπτά. Εγώ με το μηταρά στο γιατρό. Ρέι, μπαίνουμε μέσα, μηλιαρά ο γιατρό. Καθηγητή. Καλό ήταν. Καλό, πολύ καλό. Ζει ακόμα. Είναι καλά. Λοιπόν, κάτω στη γενική κλινική. Γδί σου λέει, παιδί μου. Γδίνομαι εγώ. Λέει. Χράτσα, κρούστα. Όχι. Κατέβασε, λέει το πουλάκι. Πουλή είναι αυτό. Κατεβαίνει. Λέει, κατεβαίνει. Ναι, λέω γιατρέ, λέω, αλλά άμα σηκώνεται, λέω μετά, λέω δεν κατεβαίνει. Λέει, έλα μέσα, γόρι μου, λέει. Πάνε μέσα, ρε, λέω. Χράτσα, χρόνια. Εκεί έχει, λέει, κάτι περιοδικά. Είχε κάτι γυμνές, κάτι αυτό. Θυμήσου, λέει, καμιά καλή συμμαθητριά σου, όμορφη, λέει. Να δεις, 16. Κάτσε. 16 ώρων ήθελες περιοδικά. Όχι, ρε, για να κάνεις έπαρση. Κοπλάρισα στο γιατρό, πήγα. Λέει, λέω, μηταράς,
Την τάδε λέει θυμίσου. Ήξερε κιόλας ποια να θυμηθεί. Άμα δεν ήξερε ο Μητσοτάκης, ποιος ξέρει. Ε, τι γέλιο γινόταν. Τι θυμήθηκε. Θυμήθηκα. Έγινε γραβάτα. Ναι, και... και άλλαξε ταχύτητα μετά. Αλλά οι Εβραίοι. Εκεί το κάνουν και γενετής. Είναι πιο έξυπνοι από τους Χριστιανούς. Το κάνουν και γενετής. Το κατάλαβες. Οι μάνες όταν κάνουν παιδιά, δεν λέει ο άρχοντάς μου και κάνει τον άλλο τρία χρόνια να το δει στο κρεβάτι. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Άστο, αυτό είναι σοβαρό θέμα. Ποιο ενδιαφέρον να κάνει περιτομίες. Κάτσε, περιμένω. Άλλο λέω εγώ. Κάνει άλλη αγόρη. Μέχρι τότε τον άντρα τη το χρησιμοποιεί στο σεξ και να τη κάνει παιδί. Μόλις κάνει, άμα κάνει αγόρι. Άμα κάνει αγόρι. Ξεχνάει τον άντρα και ασχολείται με τα αγόρι. Ο άλλος πρέπει να βρει κόμμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Άχω αγόρι μου, σταμάτα, ο άντρας μου. Έχουμε πρόβλημα, σου λέω. Τι πρόβλημα έχουμε. Αυτό, σοβαρό πρόβλημα. Άμα κάνει αγόρι, όποιος κάνει αγόρι πάει. Τέλει. Μέχρι χθες. Κοιμάται στον καραπέ μετά. Μέχρι χθες. Μέχρι χθες. Ναι. Ήμουνα. Φανατικός. Ναι. Υπέρ των αγροτών. Το θέλω, αφού δεν γκάριζε. Λοιπόν. Σε κλείσαν κανένα δρόμο τώρα και άλλαξε γνώμη. Καμία σχέση. Σε κάνα καμιά μαγκίτσα. Καμία σχέση. Για πες μου, ρε μάγκα. Ρωτάω, μετά από ένα μήνα κινητοποιήσω. Ναι. Κάνατε, φτιάξατε, δείξατε. Κύριοι. Τα πήραν οι συνδικαλιστές. Τι έγινε. Από τη στιγμή που το πρόβλημα ναι. είναι η κυβέρνηση η οποία μας κυβερνά. Είναι ο... κάνει ότι μας κυβερνά και εκτελεί εντολές. Ναι. Πιστεύει δηλαδή, αν αλλάξει κυβέρνηση θα σωθούμε. Όχι, ρε φίλε, δεν πιστεύω ότι. Καλά, εντάξει. Τα έλεγα πριν από σένα τώρα. Καλά, ρε Γρηγόρη. Θα παρουσιάσει για δικά σου. Δικά σου είναι. Όποια ναι. κυβέρνηση το ίδιο πράγμα. Ε, αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε, αλλά άλλο είναι το πρόβλημα. Ναι, το πρόβλημα λέει. Σα στέλνει κυβερνώντε. Οι συμπολίτε που ταλαιπωρείτε, δεν νομίζω ότι είναι καιρό να ρίξετε λίγο. Δηλαδή, είχατε τα άντερα και πήγατε στην Αθήνα και τα κάνατε αλτιοκά. Είχαν προσαγωγέ συντομικών από αγρότε. Λοιπόν. Οι συμπολίτες οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν για τον ΑΒ λόγο, οι τελευταίοι επιχειρηματίες που έχουν απομείνει και πρέπει να κάνουν μεταφορές προϊόντων, δεν αξίζουν να επιβιώσουν και αυτοί. Δηλαδή, επειδή σας καταστρέφουν εσάς, πρέπει να καταστραφούν και οι υπόλοιποι. Τώρα το θυμήθηκε. Όχι, το λέω εγώ ένα μήνα. Λέω, OK, δικαιούται ο άλλος να κάνει σαματά. Λέω μετά από ένα μήνα. Και άμα δεν δικαιωθεί να μην κάνει σαματά, να πούμε. Ρε φίλε, αφού έχει τα άντερα και τα όπλα. Ναι. Να πάει μέχρι κάτω στην Αθήνα. Τους έδινε μια φορά. Να τους ξαναδείρει. Πάλι. Ναι. Πάλι. Δηλαδή, γιατί να ταλαιπωρείς εσύ που θες να πας μέχρι την επανομή να δεις τη γιαγιά σου ή κάποιον. Ή να πάει ο άλλος. Μια... Οι επαναστάσεις χρειάζεται. Ρε φίλε, εγώ ρωτάω. Είναι λάθος η ερώτησή μου. Όχι, ρε, δεν είναι λάθος. Δηλαδή, όσοι... για να πάρεις και με το μέρος σου την κοινή γνώμη. Ναι. Γιατί πήρα πολλά μηνύματα από πολύ κόσμο. Ο άλλος είναι ιατρικός επισκέπτης. Μου λέει θα χάσω τη δουλειά μου. Ο άλλος έχει. Τι κάνει, τα γενώσιμα δει. Εντάξει. Άσχετα με το τι κάνει. Εντάξει, ναι. Μου λέει έχουμε τρελαθεί. Ο άλλος έχει μια μικρή επιχείρηση, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Λέει. Κάνουμε δρομολόγιο. Κάνουμε 100 χιλιόμετρα παραπάνω. Λέει, και την τι ημέρα... θες τώρα να μας πεις τώρα, τι είσαι εναντίον των αγροτών. Τώρα. Δεν είμαι εναντίον, ρε φίλε. Άρα. Ρωτάω. Τους αγρότες οι οποίοι κάνουν αγώνες. Κάποια στιγμή αυτό δεν είναι λίγο unfair εναντίον των συμπολιτών σας. Μέχρι ενός σημείου δεκτό. Από ένα σημείο και έπειτα όμως. Δεν είναι unfair. Ένα μήνα πίσω είσαι. Ένα μήνα πίσω είσαι. Ρε φίλε, έχει μια... το να κάνει κάποιο μια διαδήλωση και να μπορεί να πα στο κέντρο, ναι. δικαιούται να το κάνει. Μάλιστα. Εντάξει, θα μια πεις μέρα. Κάθε μέρα κάποιοι όλοι κάτι κάνουν. Μάλιστα. Οι αγρότες θα κάνουν πιο σοβαρό πρόβλημα και επειδή από την αγροτιά περιμένουμε πολλά σε αυτή τη χώρα. Okay, λες, τι περιμένουμε από την αγροτιά. Αφού εισαγόμενα. Από την παραγωγή που μπορεί να κάνει. Που μπορεί, είναι ευλογημένη αυτή. Από την Αίγυπτο τα τρώνε. Είναι ευλογημένη αυτή. Εντάξει, είναι ευλογημένη. Και ρωτάω, ρε παιδιά, μετά από ένα μήνα. Τουλάχιστον. Στο μούχτι, sorry που το λέμε τώρα. Κάντε ό,τι έχετε τα μπλόκα, αλλά μπέρχεται ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, περάστε με τρόπο. Περνάει ο άλλος τώρα με την κυρά του, με την κόμμανα, με το παιδί του. Παίρνα. Ή τότε τι να τα κλείσουν, ρε κόμμα. Εσύ. Άμα σε αφήσουν να περάσει εσύ. Κερδίζετε κάτι με το να αγανακτείτε τους υπόλοιπους δρόμους. Αγανακτήστε τους και κλείστε τους δρόμους. Κερδίζετε κάτι. Κλείστε τους δρόμους. Ρωτάω κάτι. Αφού το ξεκινήσατε στραβό ίσιο, συνεχίστε το. Τέλος. Ή άμα είναι έτσι, τότε θα κάθονται ένα μήνα και οι δάσκαλοι. Θα κάνουν και θα φεύγουν. Τι, θα κάθονται και ένα μήνα. Τι πρέπει να πίνουν, ρε, πες γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Οι αγρότες τι να πίνουν, ρε, τι πρέπει να πίνουν για να έχουν αντοχές. Καλό ή Βιτάλ. Σωστός. Τι είναι και το να το παίρνουν από εμάς, το παίρνουν σε μισοτιμής. Αντί για 55 ευρώ, 34,90. Ναι. Ο καλό ή Βιτάλ είναι ένα φανταστικό υγρό, το οποίο το πίνεις και είναι και το εύγευστο, το πίνω εγώ, ναι. Και στέβια μέσα. Λες ότι έχει 10 ενεργά συστατικά ναι. κριτικής βιολογικής ναι. αλόης. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το ξέρουν και πολύ καλά. Έχει κριτικά. Τα κριτικά οι Κρήτες ζουν πολλά χρόνια. Σε θάβουν για 20 χρόνια και... Και σε ξεθάβουν. Ω, καλά να είσαι. Δεν έχουν ανάγκη κριτική. Άρα είναι από εκεί. Έχουμε πεπτικές διαταραχές.
Έχουμε δυσκολιότητα. Έχεις. Έχουμε ευαίσθητο έντερο. Έχεις. Χοληστερίνη, ζάχαρο. Και από αυτό έχεις. Πόνοι στις αρθρώσεις, μέσες, ιστορίες. Κοιμέσου, πόνοι. Αυξάνει το αμυντικό σύστημα και καταπολεμά τους ιούς και τις ιώσεις στο 23-12. Είσαι λάτρης του αμυντικού συστήματος. 23-12-200-500. Παίρνετε τηλέφωνο, χλάπα της. Εγώ βρήκα υγιά. Και είμαι και ταχύτατος. Ταχύτατος στο ραδιόφωνο με βλέπεις πώς είμαι. Έχω βάλει την Πέμπτη και έχω φύγει. Όταν τρώω σούπα, βλέπω το κουτάλι πάει γρήγορα. Σπέρνω να τρώω την σούπα. Και δεν μπορώ να φάω άλλο στην ηλικία σου. Σουπίτσα μου. Έτσι, ε. Λοιπόν, Α02 κενό. Γελάζε, θα σου πω γιατί γελάζω. Γελάζε. Θα σου πω στο διάλειμμα. Λοιπόν, στο διάλειμμα. Τώρα το πει, γιατί γελάζε. Είναι δικό μας. Α, δικό μας. Κενό. Τη λέξη πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για τους θεούς της Αιγύπτου. Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. Πες μου ένα θεό της Αιγύπτου. Για το Χόντα. Ένα. Το ξέρεις. Δίπλα σου τον έχεις. Ο θεός Ράρε. Θεός της Αιγύπτου μεγαλύτερος. Ο θεός Ράρε. Ρά. Είπα. Έτσι. Επειδή έχεις πάθει έπαρση, σου είπα. Δύο είναι οι εξωγήινοι. Ο εξωγήινος του μπάσκετ και ο εξωγήινος του ραδιοφώνου. Τα υπόλοιπα είναι ματαιοδοξία. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Τα πάντα ματαιώτης. Θανάσης Βέγκος. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και το 23-10-90. 90, ξανά μάνα 90, όπως λέει και ο Ραγκάτσι, είναι δικό σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-3-40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Μιλήσαμε για την κλήρωση του κυπέλου. Να μας πείτε τη γνώμη σας, τι γίνεται, πώς το βλέπετε και αν ελπίζετε μετά από αυτή την κλήρωση ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ποιον πιστεύετε εσείς ότι έχουν προβάδισμα για να πάνε στο τελικό και να χτίσουν το τρόπαιο. Ο Φαλακρός πάντως την έκανε την Ολυμπιακή Κολοτούμπια για μία ακόμη φορά και μας έλεγε θα το δώσουν και τα 90 χρόνια η ΑΕΚ θα το πάρει. Θα γίνει καταστραφή με την ΑΕΚ, θα πει στον Ατρόμητο το θέλουν να το χαρίσουν. Θα τους καλύψει όλους. Και στο τέλος πει καλά, ο Ολυμπιακός δεν κάνει κουμάντο, ήθελε τον ντάμπλ. Λοιπόν, η δεύτερη είναι προσφορά. Από τους Σαφούς Κωνσταντινίδη, αφού αποσύρεις το αυτοκίνητό σου απλά με ένα τηλεφώνημα στο 18133, έρχονται, το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπες στο axa.gr και ενημερώσου και για απόσταση και για ανταλλακτικά. Αφού Κωνσταντινίδη, το τμήμα ανταλλακτικών, ανοιχτά καθημερινά έως τις 5 το απόγευμα και την ημέρα του Σαββάτου. Πέρα από ποδόσφαιρο, φυσικά μιλάμε και για τους αγρότες. 5 γραμμές βλέπω στην αναμονή. Με όρεξη μας, μετά από ένα μήνα δεν πουλάει ο αγρότες. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Αυτός που τους έβριζε και τον αφήσαν στον μπλόκο. Εγώ τους έβριζα, για, όχι αυτούς τους αγρότες, τους προηγούμενους έβριζα που τα παίρνανε και τα τρώγανε. Αυτοί οι νέοι. Ο Κολοτούμπας! Ένα 25χρονο αγρότη, ρε, τι να τον βρίσω, τι πρόλαβε να φάει. Ένα 50χρονο όμως, 55χρονο γορίλα που το έπαιζε γαμπρός εκεί στο καζίνο με τα λεφτά τα ξένα, που τα τρώγε σουβλάκια και σουτζουκάκια, θα τον βρίσω. Το 25χρονο, τι να τον βρίσω, ρε. Το νέο τον αγρότη. Εμπρός! Έλα, φίλε. FM ΠΑΟΚ εδώ, ναι. FM ΠΑΟΚ εκεί. Ναι. Τι κερδίζω, ρε. Τι κερδίζω που σε βρήκα. Τι κερδίζω. Κερδίζεις ένα ματζούνι. Δεν μου λες, ρε, Γερμανοτσολιά. Ναι. Θα πάει τελικό ο ΠΑΟΚ και θα το πάρει, ρε. Βέβαια, θα ανέβει. πήγε στην Τούμπα να κάνει το μάγκα και τον πλακώσανε. Δώσε. Αφού σε είπα, ρε. Μην πας προς τα κύρια, σε είπα, ρε. Αυτοί, ρε, από το πρωί μέχρι το βράδυ τους λιβανίζεται, ρε. Ρε Φιλιππινέζες, να πούμε, του πάω και πάλι σας δέρνουνε, ρε. Ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Θα πάρει το κύπελο, ρε. Άμα περάσει το... βέβαια. Μα, γελάει. Έτσι, Κολοτούμπα. Και το κύπελο κόκκινο είναι αφού δεν παίζει ο Ηρακλής. Ναι. Τελείωσε. Ρε, όπως θέλουν τα κάνουνε, ρε. Όπως θέλουν τα κάνουνε. Θα δώσουνε να πούμε στον άλλον, να πούμε, τον εξυγιαστή του ποδοσφαίρου, ρε. Ποιον? Αυτό, ρε, το τη Μαϊμού, το τίγρι, θέλω να πω.
Ναι, σε αυτό να το δώσουνε. Γιατί όχι. Γιατί όχι, να το δώσουνε. 90 χρόνια οι άλλοι γιορτάζουνε και. Έτσι. Τι θα τους δώσουνε. Έτσι. Το ματζούνι. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Κοίταξε, θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω στο Κακαουνάκι. Ναι. Άκου να δεις αυτό το παλικαρά. Ναι. Ότι κοίταξε να δεις, έχει κανένα. Έχει καμιά εκπομπή ρε ο Ηρακλής και δεν το ξέρω. Δηλαδή. Γιατί εχθές χτυπιότανε. Ότι. Και όχι είδηση. Και όχι την είδηση. Ποια είδηση έκανες ρε εσύ Κακαουνάκι. Δεν έδωσε. Έβγαλε στον άλλον από το Παναγόπουλο και είπε έτσι. Γιατί δεν έβγαλε ένα του Ηρακλή, ρε. Να διασταυρώσεις την είδησή σου, να πούμε τώρα δημοσιογράφε. Αλλά τι έκανες, αλλά επειδή είσαι να πούμε τηλεκατευθυνόμενος, νάτος. Το Ποτάκι. Νάτος. Λοιπόν, άκου να δεις. Σου έρχεται να σε απαντήσει τώρα, κάτσε. Άκου να δεις. Σου έρχεται να σε απαντήσει. Σου έρχεται να σε απαντήσει. Πες του τα κατά μου, τρέλα. Δώσα. Είναι και ψεύτης. Σου ακούει, σε ακούει. Πες του. Περίμενε, ήρθε στο στούντιο. Πες του τα στον ίδιο. Ψεύτης είσαι και άσχετος επίσης. Εσύ είσαι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας. Είσαι άσχετος. Ακούσεις εγώ. Είσαι άσχετος, διότι δεν χρειάζεται να διασταυρώσεις είδηση για την οποία έχεις τα στοιχεία στα χέρια σου. Άκου να δεις. Είσαι παντελώς άσχετος. Παντελώς άσχετος είσαι. Παντελώς. Άκου να ακούσεις βρε τώρα. Δεν ακούω. Είσαι άσχετος. Άσχετος είσαι. Παντελώς άσχετος. Άκου να δεις. Είπες ότι βγήκε ο δικηγόρος σε μια εκπομπή του Ηρακλή. Οπαδική. Ο δικηγόρος, ποιος δικηγόρος. Ότι βγήκε ο δικηγόρος σε οπαδική εκπομπή του Ηρακλή. Ναι, και είπε ότι είσαι. Ότι τα κάνεις επίτηδες και ξέρω εγώ. Έτσι δεν είπες. Άστα, μπερδεμένα τα έχεις στο μυαλό σου. Άστα. Όταν τα ξεμπερδέψεις, έλα να μιλήσουμε. Υπάρχει οπαδική εκπομπή στο Ηρακλή. Όταν τα ξεμπερδέψεις από το μυαλό σου, έλα να μιλήσουμε. Έλα να μιλήσουμε και άσχετος είσαι και ψεύτης είσαι. Τώρα πανάσχετος είσαι. Να μιλήσουμε μαζί. Αυτά να τα λες στο Ραπτόπουλο και στον Κόκκινο, όχι σε μένα. Ακούσου λέω, άκουσες. Είσαι ο μεγαλύτερος. Είσαι άσχετος. 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 Ακούς, θέλεις να δεις τον Ηρακλή να σέρνεται. Ναι, γιατί ρε. Θα τον πάρεις τηλέφωνο να μιλήσετε εκτός, φτάνει. Όχι, θα του το πάρω. Ρε εσύ, στο λέω για τελευταία φορά. Είναι ανέντιμο. Είναι ανέντιμο. Είναι ανέντιμο. Μας αρέσουν δεν μας αρέσουν. Καμήλωστον. Μας αρέσουν δεν μας αρέσουν τα μούτρα κάποιου. Χωρίς να είναι εδώ να απαντήσει, να του τη λέμε. Ήρθε σου είπε κάτι. Πάρ τον τηλέφωνο, θα απαντήσει και πες ό,τι θέλεις. Γιατί να γίνει αυτός ο διάλογος στον αέρα. Από τη στιγμή που δεν έχει μικρόφωνο για να απαντάει. Εσύ εξφεδονίζεις κατηγορίες. Εμείς φαινόμαστε ότι το κάνουμε από δόλο και πάει λέγοντας. Η πολλή δημοκρατία βλάπτει. Στον επόμενο. Βλάπτει. Βλάπτει, ναι. Έλα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Έλα, γεια σου, Γρηγόρη. Του καλά. Μ' ακούς. Ναι. Είπαμε, ακούει. Ναι. Καλά, περιμένετε κλήρωση σήμερα. Αφού η κλήρωση έγινε. Δεν έγινε μετά το μάτι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Δεν ακούσε, είπε ο Σάββας ο Θεοδωρίδης. Ο Κρυσάββας δεν ακούσε τι είπε. Τι. Είπε, περιμένουμε την ΑΕΚ και εκεί θα δούμε ποιος είναι την καλύτερη ομάδα. Δεν την ακούσατε αυτή τη δήλωση. Ε, φίλε, να ακούμε. Ναι. Από αυτό δηλαδή έβγαλε συμπέρασμα. Βέβαια. Έβγαλε συμπέρασμα. Μάλλον δύο κουβάλια ρε. Λέγε ρε κόκκινα, πάντα ρε το κόκκινα. Γιατί πρέπει να ποντίσω. Τι τα ποντίσεις ρε, απάντα. Είσαι ανόητος. Δηλαδή επειδή λέει αυτό που πιστεύει, οφείλω να απαντήσω. Το υιοθετείς. Όχι, δεν οφείλω να απαντήσεις. Αλλά... Δεν με ρώτησε κάτι. Δεν το ρώτησε κάτι. Λέει τη γνώμη. Του Σαββατοδωρίδη ότι είπε μετά το μάτι του Ολυμπιακού, μετά τα επεισόδια που γινήκανε και τα τραμπούκο, είπε περιμένουμε την έξω τελικό. Και εκεί θα δούμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, ο τελικός είναι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η κλήρωση άλλαξε. Η κλήρωση ήταν Ολυμπιακός Ατρόμητος και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αλλά μετά το μάτι ΑΕΚ Ολυμπιακό, η κλήρωση άλλαξε. Ο Ραπτόπουλος που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελο. Ποιος θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι έλεγε, θα πάρει για τα 90 χρόνια το κύπελο. Ποιος είπε αυτό. Ο Ραπτόπουλος.
Άσχημο Ρατόπουλο, ρε. Εγώ θα δούμε το πιθανό αληθινό. Και κοίταξε, και μια που παίρνει στοίχημα, σε δίνω και ένα στανταράκι. Το τελικό που θα βγει ο Ολυμπιακός θα έχει παίξει από 4 γκολ και άνω. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Ολυμπιακός του Καλάθι, εσύ είπα ότι είμαι. Χθες τι έκανες? 4 γκολ και άνω. Τι έκανα, χθες επάνω στο θεματοφύλακα φάγα γκολ. Για την ομάδα που παίξαμε. Καλά, σου γλίτωσε 4 γκολ και σου φταίει το λάθος. Όχι, γλίτωσε 4 γκολ. Το βόλιο πήγε πάνω. Είστε τόσο αχακό. Στείλ τον Τζουκαλά. Στείλ τον Τζουκαλά. Άκουρε, μιλάμε. Τον Άγιο Ρομπέρτο λέει από ένα λάθος θεματοφύλακα. Το έκανε το λάθος. Εντάξει, και δεν επιτρέπεται να το πει γι' αυτό. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να το πει. Τον επόμενο. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Έλα, φίλε, καλά. Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε. Φώναζες πριν καιρό ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελλο. Τώρα σταχώνουνε. Δεν το παραδέχεται. Τώρα σταχώνουνε. Εγώ σου λέω αμερόληπτα. Που ξέρεις, εγώ είμαι όφη, παίζω γάμα εθνική, κουτά στραβά. Άμα αποκλείσει τον Ολυμπιακό, τι λες, θα το πάρει, ΑΕΚ. ΑΕΚ, και ξέρεις γιατί? Γιατί ήθελε ο Ολυμπιακός, πιστεύω εγώ, η κλήρωση για μένα, όπως το λέει ο άλλος, ότι ήταν φτιαχτή, ο Ολυμπιακάκιας. Ε? Για να κοντράρει ο χοντρός τον αδύνατο. Να δω ποιο, να, για να δουν την κλαμπή. Ναι, παιδιά, αν πέφτανε στο δημητελικό, το ίδιο θα λέγαμε. Ναι, Γρηγόρη, τι θα λέγαμε? Τίποτα. Απλά θέλανε τελικό. Και θυμίζω ότι ο τελικός αυτός θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Και από φυλάδους και από ούτε πολλά να πράγματα. Το σκέφτομαι, θέλω ούτε να το φαντάζομαι. Γιατί, το ξέρω, εγώ καταρχάς προηγουμένως είδα την τιμωρία. Να, ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με κόσμο την Κυριακή. Έφαγε μια αγωνιστική κλεισμένη και την ανακαλέσαν και παίζει με κόσμο. Αμερόληπτα μιλάω. Δηλαδή ο Κοντονής τώρα. Ο πράσινος Κοντονής ανακάλεσε την τιμωρία του κόκκινου Ολυμπιακού. Ναι. Τρομερά πράγματα. Δηλαδή αυτά δεν γίνεται. Αν γινόταν αυτό είτε στον Ηρακλή, είτε σε κάποιο, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στον οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα έχει φάει μια κατοστάρα πρόστιμο συν μία, δύο, τρεις αγωνιστικές για όλες. Γιατί γίνεται αυτή η διαφοροποίηση, ο Κοντονής ο δίκαιος? Ο Κοντονής ο δίκαιος που θα βάλει τάξη στο ποδόσφαιρο. Ποιος Κοντονής, ρε φίλε, που ψάχνει να βρει ποιο είναι το πρόβλημα και δεν εφαρμόζει το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τις κάμερες? Γρηγόρη, συγγνώμη, εσείς τον κόβετε ότι είναι σχετικός με το θέμα του ποδοσφαίρου, Κοντονής? Δεν έχει χρειάζεται να είναι σχετικός. Δεν χρειάζεται, εγώ πιστεύω δεν χρειάζεται. Χρειάζεται ένας άνθρωπος να έχει τα κόσια να μπορέσει να τα βαρέσει γροθιά στο μαχαίρι. Δεν έχει κανένα τα κόσια, τελείως. Ναι, γιατί η Ελλάδα είναι διαπλεκόμενη. Τέλος. Όπως, έτσι, μόνο μία Θάτσερ το κατάφερε αυτό. Μόνο μία Θάτσερ. Η σιδηρά, κύρια. Να είσαι καλά, Νεκτάρια. Άντε, παιδιά, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Καλά. Πού? Καστοριά. Τι να έρθουμε, ρε, αφού έχει μπλόκα. Δεν μου λες, σου έκανε εντύπωση το όνομά μου ή το ότι είμαι βλάχος? Ο κάκος, σε ρε. Ο ίδιος. Καλά, ξηγέσαι και είσαι βλάχος, δεν κατάλαβα. Όπα. Ναι, φίλε, τιμή μου και καμάρι μου, έτσι. Εννοείται. Δεν μου λες τώρα. Γιατί θυχτικές? Όχι καθόλου. Είπα κάτι που σε θίγει? Όχι φυσικά, θα σου καταφέρω έλεγα. Σου είπα, είσαι μπρουτάλ. Δεν μου λες, ρε Λεβέντη. Λέγε. Αυτό τον Αλιμπαμπά το πληρώσατε τα 7.300 ευρώ για να μην πάτε μείον? Τον Αλιμπαμπά τον ξέρει ο πρόεδρος, εμείς ξέρουμε τους 40 κλέφτες μου. Ναι. Εσύ τώρα, κόλαμε για τα 10 γκολ, ρε μπαγάσα. Δηλαδή, είναι δυνατό να συζητάμε για τα 7.000? Ραπτόπουλε! Δεν μ' απαντάς. Δεν μ' απαντάς. Περίμενε, περίμενε. Κράξε με για ό,τι θες. Είναι δυνατό να ασχολείσαι με τα 7.000? Δηλαδή, να μην πας μείον και πάει. Εσύ, εσύ ανησυχείς μήπως φάει. Λες ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Όχι, δεν είναι ούτε μία θεματοποίηση. Πες ότι το Σάββατο μπορεί να με ξεφτυλίσεις. Να κάνεις το 4-2. 13-2 θα είναι το σκορ Δευτέρα πρωί και θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Κωστάκι, θα προσγειωθείς ανώμαλα την. Κοίτα, μην πάρει ο Δέλλας καμιά εκδίκηση με το κύπελο. Μην έχουμε κανένα σκηνικό. Μην πάρει ο Δέλλας καμιά εκδίκηση και κλαίτε. Ναι, εντάξει, άσε με να σου πω εγώ αυτό που θέλω τώρα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Εδώ και τόσο καιρό φωνάζει ο Ραπτόπουλος, αλλάξα τα κόζια. Τίποτα κάνει πως δεν τον ακούει κανένας. Ήταν 4 μπαλάκια στην κλειδιωτήδα, τα 2 είχαν διαφορετική θερμοκρασία, ήταν του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ. Ξυπνάτε, ο Τίγρη ψήφισε. Φωνάζει ο Ραπτόπουλος. Τα λέμε. Μπάει. Έλα. Επόμενος κύριος, ναι. Κύριος. Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνουμε, Ολλανδός εδώ? Γεια σου, Ολλανδέ. Την Τρίτη έχουμε εκπομπή με τον Μάνο, οι τρεις μας. Ωραία, ωραία. Το βράδυ να το πούμε αυτό, στον κόσμο. Το έτσι. Ωραία, το βραδάκι θα κάνουμε εκπομπή την Τρίτη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
πάει το κύπελο για τον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Χθες έγινε μια πολύ ωραία δήλωση του Βίκτορα του Μητρόπουλου, ενός ακόμα ανθρώπου ο οποίος σε προτάθηκε για να γίνει πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Και το αρνήθηκε. Μητρόπουλο... Ναι, το αρνήθηκε. Ναι. Λέω ρε παιδί μου, εγώ από μέσα μου, βλέποντας ένα σωματείο που θέλει να κάνει αντίδραση, επανάσταση, θέλει να σπάσει το κατεστημένο, θέλει να αλλάξουν τα κόζια και έχουν περάσει από την προεδρία του Γιδόπουλος ο άλλος και ζητήσαν και τον Βίκτορα το Μητρόπουλο. Ναι. Έτσι. Οπότε δηλαδή, για να καταλάβω, δηλαδή είναι αυτό που λέμε. Ο Χαλίφης η θέση του Χαλίφη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό θέλουν να κάνουν. Έτσι. Νομίζω ναι. Έτσι, μπράβο. Οπότε λοιπόν πάει άλλος ένας μύθος από τον ΠΑΟΚ. Για το πόσο μακεδονομάχος και για το για πόσο στα νερά στεναρά αντιστέκεται και τα σχετικά. Γι' αυτό και η διατησία φέτος τον πάει καλά. Πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, τον ΑΕΞΥ τον προηγούμενο, τον Προλαλήσα, που θα είναι 13-2, του λέω από τώρα ότι άμα θέλει από τώρα, όσα λεφτά θέλει, θα του δώσω και το χ αυτή τη φορά. Θα είμαι καλός. Και ξέρω ότι έχω φάει 10 γκολ από την ΑΕΚ. Ήρθε η ώρα να ξεπλύνω αυτή την τροπή. Γιατί σαν οπαδός του Ηρακλή ντρέπομαι να πω ότι στα τρία μάτς με την ΑΕΚ ήμουνα φάντασμα, αλλά δυστυχώς γι' αυτό να πλέον παίζουν οι μεταγραφές. Πλέον δεν θα ξαναδεί κατά ανάγκην παίκτες και άλλους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες και βαφτίστηκαν σε μια μέρα επαγγελματίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δει κανονικούς ποδοσφαιριστές να παίζουν μέσα και αυτό πλέον να μην είναι τόσο σίγουρος. Αν άκουσε δε τον προπονητή του, ο προπονητής του είπε ότι αυτή τη φορά το μάτς με τον Ηρακλή είναι περίπλοκο. Τον άκουσε τον Μπογιέτ. Προπονητάρα και έξυπνος. Και πανέξυπνος πάρα πολύ. Έτσι. Ο Ηρακλής λοιπόν, χάνοντας το στόχο του κυπέλου, είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Βεβαίως δεν τίθεται ποτέ θέμα για το αν θα παραμείνει ο Ηρακλής στην κατηγορία. Οπότε ο μόνος στόχος που υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός, γιατί είναι πολύ κοντά, είναι η πέμπτη θέση. Ακόμα και η έκτη μπορεί να οδηγήσει στην Ευρώπη αν ο Πανιόνιος συνεχίσει αυτό το σερί που κάνει, γιατί δεν θα πάρει αδειοδότηση. Όπα, όπα, σε ενημερώνω ότι επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ναι, ναι. Ο Πανιόνιος ήδη με το 1 εκατομμύριο ευρώ έχει δυνατότητα να πάρει αδειοδότηση, να αλλάξει τα δεδομένα και επειδή κάτι παίζει με τον Ιρανό, χάλασε η δουλειά για 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συμφωνήθηκε το ποσό με τους Κινέζους και οι Κινέζοι δίνανε 300 μπροστά και 700 το καλοκαίρι. Ο Πανιόνιο για να καθαρίσει θέλει 700 τώρα και 300 μετά. Θα τα δούμε. Μισό λεπτό. Ναι. Είναι σημαντικό. Ναι. Αν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα, ο Πανιόνιος παίζει Ευρώπη, Ωραία. Επειδή εγώ έχω ακούσει και τον Τάκη που θα έπαιρνε 2 φορές την αδειοδότηση στο τσεπάκι την είχε και ξέρω ότι από τις αδειοδοτήσεις όταν χρωστάς πολλά και είναι να τα πάρεις τιμηματικά δεν πρόκειται να μπορέσει να τα καλύψει. Εγώ σου λέω ότι ο Πανιόνιος από τώρα δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Με καμία ευκαιρία. Οπότε λοιπόν ο παδί του Ηρακλή αύριο είναι μια χρυσή ευκαιρία να πλησιάσω στην πεντάδα. Η ομάδα... Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπράβο. Εγώ σου λέω λοιπόν ο παδί του Ηρακλή αύριο. Ελάτε στο γήπεδο να το γεμίσουμε, να το κερδίσουμε με τη φωνή και με την τρέλα που έχουμε, γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα που μπορούμε να καυσόμαστε στο ελληνικό ποτάσμα ότι είμαστε αυτόνομοι, ότι είμαστε μόνοι μας, ότι δεν μας θέλει κανείς και δυστυχώς για αυτούς δεν τους θέλουμε κι εμείς. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό αεξή την Κυριακή, τη Δευτέρα, να πάρεις και να μου λες για τα πόσα είναι και για το όσο τέλος για τον κύριο Κανελάκη, χωρίς να πω κάτι κακό. Κύριε Κανελάκη, όταν είναι κακό θέμα για τον Ηρακλή, τον παίζεις πρώτη είδηση. Όταν είναι καλό θέμα για τον Ηρακλή... Κόψτε τον. Τα είπαμε στο... Θέλετε να πείτε κάτι στον Κανελάκη, πάρ' τον έξω. Τι έκανε, δεν το άκουσα. Έχει βγάλει κάτι. Λέει κάτι στον κύριο Κανελάκη. Πάρ' τον έξω. Στάσου, παιδί μου, για να καταλάβω. Δεν περίμενα να ακούσω ότι θα πει τίποτα. Ούτε καλό είτε κακό. Να τον πάρει το Δημήτρη έξω να μιλήσει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσουν την εκπομπή. Να πάνε για μας. Να μας βρίσκουν για μας. Για κανέναν άλλον. Mm. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Στις πιο φαλακρές και τις πιο προγουλάτες κακομοίρες του πλανήτη Γη. Τι καλός άνθρωπος που είναι. Καρλίτο. Ωραία, κλήρωση έτυχες. Λοιπόν. Μαζί θα πάμε. Μαζί θα πάμε, ρε εσύ. Αφού δεν τα πάμε κιόλα. Μαζί θα πάμε. Ναι, λοιπόν. Ολλανδέ,
Ο Μάνος βγήκε, τον περιμένω τώρα για αυτό. Να περιμένω για το άλλο το παλικάρι από την Καστέλα και τον Πειραιώτη. Να μας πει για την κλήρωση. Άμα γύρισε από το Βέλγιο, γιατί σήμερα είναι λίγο μπουκωμένος. Μπουκωμένος από το κρύωμα εννοώ. Εντάξει, μην τα βρωμάσαι όλα. Ρε εσύ, αμάν. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Εγώ θέλω ένα αποτέλεσμα καλό, 1-0 εδώ πέρα στη Τούμπα και κάτω πρόκριση στο Τουρκολίμανο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Αντωνιάδης με είπε αστροπελέκι μια φορά. Δεν πειράζει. Τώρα το πόσο αστροπελέκι είναι αυτός και τι είναι αυτά. Θες να πάρεις τον Κανελάκι, καλά το ξηγήθηκες. Πάρε τον Κανελάκι, γιατί τι είπε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ρεπορτάζ δεν κάνει. Βρε, μπορεί να λέει κάτι κακό στο, για το δικό του μυαλό. Ό, γιατί να το λέει στο μικρόφωνο. Πάρε το φίλο μας τον Κανελάκι ένα τηλέφωνο εκεί στο αθλητικό. Και σκοτωθείτε μετρόπολης. Στο τηλέφωνο. Λοιπόν, και μιλάμε τον άνθρωπο, τι βγαίνεις και κάνεις. Βγαίνει ο άλλος τώρα, άντε γιατί πολύ γλώσσα βγάλατε. Ηρακλάκια, βγάλατε πολύ γλώσσα, επειδή θα πάρουμε το κύπελο εμείς για το φέρουμε εμείς στον πύργο του ΟΤΕ αυτή τη φορά, επίτηδες. Α, στον πύργο του ΟΤΕ εμείς θα το πάμε, επίτηδες. Εσείς στο τέρμα του μετρό θέλετε να το πάτε. Α, μπράβο. Όσο θα δει αυτή η πόλη μετρό, τόσο θα δει φέτος και ο ΠΑΟ κύπελο. Εντάξει, έχουμε και το μετρό και εδώ στην Καλαμαριά που είμαι και εγώ και όλα σε οριστή. Όταν γίνει το μετρό, αυτή η πόλη μπορεί να δει κάτι. Λοιπόν, ο Κοσφαλά είναι δίπλα, ακούει. Εδώ είναι, εδώ είναι. Έλα ρε Βεγκό, τι έγινε. Καλά ρε, μια χαρά. Όλα βουλπασιόν. Σε στραβώνω το στόμα όπως το στραβώνεις και εσύ καμιά φορά. Πω, εγώ είμαι ίσιος. Τι θα γίνει ρε, η αγαπημένη σου ομάδα, πώς θα γίνει τώρα, θα γίνουμε ΕΠΟ. ΕΠΟ. Βέβαια, πώς θα γίνει, για τα συμβόλαια είναι ψιλοβρώμα η δουλειά. Θα γίνουμε ΕΠΟ, ανεβαίνουμε κατηγορία, αριανάρα, ξέρω εγώ, τι θα γίνει. Πού το έρχεται να μας εγώ την φλάρα, κυρία Σπασία που έβγαλε χθες ο Κανελάκης, πώς τη λένε, την υπεύθυνο να πούμε του, του συστήματος να πούμε, λέει ότι δεν γίνεται πιανού να ανέβει ο Άρης. Κάτσε, περίμενε, πιανού συστήματος ρε Κοσφαλά. Τι πιανού συστήματος. Τι σύστημα έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δημοκρατία δεν έχουμε. Όχι, δημοκρατία του. Τι έχουμε? Τη δημοκρατία του δυνατού. Καλά το ξεκίνησες. Τη δημοκρατία του δυνατού. Αυτό το δημοκρατία του. Μη μας βρίσκει. Κάτσε θέση του τώρα τον Μπρουσ Γουίλης. Κάτσε. Λέγε ρε. Δημοκρατία του δυνατού, λέω, του ισχυρού. Ποιος είναι ο ισχυρός, ο Μαρινάκης? Μέχρι στιγμής, ναι. Ή ο, μήπως ξέρω εγώ κάτι τα κυκλινόμαυρα προς τα κάτω, μήπως έχουμε άλλη. Μακάρι, ρε φίλε. Πάντως ασπρόμαυρη κυριαρχία δεν βλέπω. Δεν βλέπεις. Και εγώ δεν το βλέπω ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχει σημασία που είμαστε παραξίδες, αλλά βλέπουμε και την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν... Το βιολίδι είδα προχθές στον δρόμο. Και το Ζαγοράκι εγώ. Ναι. Στην Τούμπα ήταν. Άντε τα αδελφάκια όλα πάλι μέσα ρε. Κουριοτόπουλος έκανε κάτι γύρες. Ο Βρίζας το διώχνουν από τη Βέρεια. Τέλος, Καρλίτο, να πάρουμε και κανένα τελευταίο. Καρλίτο, άντε καλό μεσημέρι. Ένα τελευταίο. Βλέπω να διαχειρίζεται το χρήμα η διοίκηση Ζαγοράκι πλέον. Γιατί οι άλλοι τρώγαν πολλά. Ας έρθουν οι παλιοί να μπει μια τάξη να πούμε. Είναι σαν το Πασόκ που λέγανε. Λέτε έναν τελευταίο μετά να πεις. Δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Και ήρθαν οι Πασόκοι και κατακλέψαν τον κόσμο όλο. Κατάλαβες. Και λέγαμε αχ τι καλά που ρε, τι διαφορά έχει ο Τσίπρας από το. Ο Τσίπρας ανέβηκε και κάνει τα πιο δεξιά μέτρα. Και ο Αντρέας Πανδρέου έλεγε Τσίπρας... έξω από, το, έξω από την ΝΑΤΟ και παίρνει επιδοτήσεις. Ο Τσίπρας ανέβηκε αγόρι μου. Ανέβηκε για να περάσουν τα μέτρα του δούνου του ανέμακτα. Τώρα οι αγρότες χαλάσαν λίγο το γλυκό. Το κατάλαβες το έργο. Πάμε στον τελευταίο τώρα. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Ρε Κώστα μ' ακούς. Σ' ακούω ρε φίλε. Αφού μ' ακούς ωραία. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Τι θα γίνει ρε με αυτόν τον απατεώνα ρε. Τι πρέπει δηλαδή να σας βρίζει δηλαδή. Σε μιλάω γιατί δεν με απαντάς. Δεν ξέρω για ποιον λες απατεώνα. Αυτός ο που στο διάλογο είναι πιέζει. Όχι, δεν είπε κάτι, εντάξει, μην βρεις φίλε. Όχι, ρε τίποτα, είπα απατεώνα, διάλογο είπε. Μην βρεις φίλε, πες για μας μιλάς. Για μας μιλάς. Συκοφαντή συναδέλφου σου, με... για... στον αέρα ακόμα. Για ποιον μιλάς, ρε φίλε. Δεν ξέρω αυτός που παίρνει έλα αρέ, δεν μπορεί να αρθρώσει μία λέξη εκτός από το ρε, δεν ξέρει τίποτα άλλο. Αυτό τον ακοινώνητο, τον αστοιχείωτο. Άμα θέλει, ας παρέμβει κιόλας. Δεν τρέπεστε ρε. Εμείς. Πρώτος σταθμός λέγεστε ρε. Καλά τον τους έκανε ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου την άλλη φορά τους απομόνωσε. Να πάνε να απομονωθούνε στο περιθώριο. Πολύ στα δημοκρα... τέταρα να πάνε. Πολύ δημοκρατικό είσαι. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Να ρωτήσεις. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ δεν είμαι μαζί σου. Αφού δεν σου αρέσει όλο αυτό. Σα
σου, ρε Κώστα, γιατί δεν είσαι μαζί μου. Συγγνώμη, αφού δεν σου αρέσει. Φορά στουμπωμένες εφόρες. Αφού δεν σου αρέσει όλο αυτό, γιατί το ακούς. Γιατί το ακούω. Ναι. Πρώτος σταθμός δεν είσαστε. Ρε φίλε, όποιος σου λένε ότι είναι πρώτος με αυτόν πας. Περίμενε. Είσαι νοήμων άνθρωπος. Ξέρεις να επιλέγει κουμπί, να επιλέξει. Εγώ εσένα ρωτάω, αυτό που κοπανά συνέχεια σηκημέ κατά τι θα πει. Μπορεί να το πει στον αέρα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή, Κώστα, ναι. Πολύ, ένα στουμπωμένο. Πολύ εύθυκτος είσαι ρε φίλε, συγγνώμη. Στουμπωμένε. Πολύ εύθυκτος. Να σε καλά. Τι λέτε, σοβαρά. Ωραία να μιλάτε. Ναι ρε, σοβαρά, ωραίος διάλογος. Έλα ρε και έλα ρε. Ναι, να μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους. Μα τους απατεώνες. Εσύ τι είσαι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, εγώ θα έρθω το σταθμό να τα πούμε. Να έρθεις. Θα έρθω ένα βραδάκι με τον φίλο μου τον Κώστα. Να έρθεις, βράδυ, πρωί, όποτε γουστάρεις. Θα έρθω. Αλλά να τεκμηριώνεις αυτό που λες. Εγώ πάντα με σε παρακαλώ πολύ. Τώρα γενικολόγησες. Την άλλη φορά δεν τεκμηριώσα να πούμε τις απόψεις μου. Για τώρα μιλάμε, αν κατάλαβες. Τώρα τι. Τώρα είσαι εκνευρισμένος. Εντάξει, αυτιότητα, να είναι εκνευρισμένος μια φορά. Εντάξει. Παίρνει τηλέφωνο και βρίζει το κανελάκι και το κακαουνάκι. Και εσύ το τι νέκι. Είσαι, κολλητός του κανελάκι, δηλαδή. Έχανε ο Σίβης να πούμε, ναι, έκλαιγε, έκανε και το, μας κάνει και το φιλότιμο. Όχι, όχι, τώρα αυτό. Α, θα σε βρίσω, Θα με βρίσεις. Θα σε βρίσω γιατί στο θάνατο πραγματικά έκλαιγε. Τώρα, άστο, αυτό πες ότι. Κοιτάξτε, Γρηγόρη, βλακία είπες τώρα. Να ξεχωρίζουμε. Για ό,τι και αν. Άκουσε, παρακαλώ. Για ό,τι και αν είπες, τα άκουσα και καλά κάνεις και τα λες. Αλλά. Να μου λέει. Κάθε μέρα το γιατί, λέω, για, βρε άκου του. Αλλά για τον πόνο. Για τον ανθρώπινο πόνο που έβγαλε στην απώλεια. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Είσαι λάθος, άστο. Άστο, σου λέω. Είσαι εκνευρισμένος και λες αηδίες, άστο. Α με 2 κενό, πρεμιέρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. 5 διπλές προσκλήσεις δένω. Δένω, Άντε πάμε σε διάλειμμα γιατί θα τα δω μόνος. Παντοφλέ δεν φοράζεται, γιατί τι δένω. Δίνω ήθελα να πω και τώρα δέθηκα. Άντε, γεια. Όλες οι γραμμές κατηλημένες. Για απόσταση αυτοκίνητου αλλά και για ανταλλακτικά, Αφήκο Κωνσταντινίδη στο 18133. Χρειάζεσαι ανταλλακτικό για το αυτοκίνητο. Πας Αφήκο Κωνσταντινίδη, το βρίσκεις και το παίρνεις. Τώρα και μηχανές αυτοκίνητου, όλες με 150 ευρώ. Αφήκο Κωνσταντινίδη ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε ΑΜΗ2 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 και φυσικά τον τεράστιο διαγωνισμό, το μήνα σούπερ δώρων στο Αθλητικό Μητρόπολης. 95,5 με ένα Honda Vision 110 από τη Χόβα Δαβανόπουλος αξίας 2.000 ευρώ και άλλα δώρα συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ. Η διαδικασία ακούγεται μέσα από το σχετικό spot. Γράφετε και θα ξεκινήσετε να γράφετε από την 5η 25 Φεβρουαρίου και θα αποστέλλετε μηνύματα και από εκεί και πέρα θα κληρώνεται ένας τυχερός ημερησίως, ο οποίος θα είναι νικητής. 40 θα βγουν το σύνολο, οι οποίοι στο τέλος θα πάρουν από ένα κλειδί και ένα από τα 40 κλειδιά θα ξεκλειδώσει και θα βάζει μπρος το σκουτεράκι. Οι υπόλοιποι 39 θα ξεκινήσετε, θα κερδίσετε τη tablets, smartphones και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από τα απίστευτα δώρα αυτού του τεράστιου διαγωνισμού, ο οποίος ξεκινάει 25 του Φλεβάρη. Παρακαλώ. Ωραίο. Ορίστε. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε μου. Ακούω τόση ώρα εκεί στα ανατολικά, μάλλον σας χαλάει το νερό που πίνετε. Εσύ από πού είσαι ρε φίλε. Θα είναι από τα δυτικά αφού λέει ότι το νερό αυτό είναι καλό. Έτσι. Δηλαδή ακούω αυτό τον Ολλανδό, τον Γερμανό, τον άλλον, τον μάλλον δεν τον άκουσα να πω την αλήθεια, αλλά σας πειράζει το νερό που πίνετε. Τι έχει αρσενικό θηλυκό, τι έχει. Έχει αρσενικό θηλυκό, τι έχει. Τι έχω. Λέω τον νερό, τι έχει αρσενικό θηλυκό, τι έχει μέσα. Ουδέτερο, γιατί άμα έχει αρσενικό δεν θα λέγανε μάλλον αυτά που λένε. Μάλιστα.
Τι λένε, τι πίνουν και δεν μας δίνουν, πες μας. Α, μπράβο, αυτό θέλω και εγώ να μάθω. Τι πίνουν και δεν μας δίνουν, ασχολούνται. Σχετικά με ποιο θέμα, βοήθησέ με. Για όλη την ενασχόληση τώρα με. Σε κερδίσανε, ρε φίλε, ένα μηδέν. Άμα δεν βγάλουν γλώσσα τώρα, πότε τα βγάλουν. Ναι, αλλά η γλώσσα έγινε. Με μεγάλη εμφάνιση κιόλα και πανάξια. Εγώ δεν είπα το αντίθετο, μπράβο. Ούτε σε είπα εγώ εσένα ότι λες κάτι κακό. Αλλά cool, ρε παιδιά, εντάξει. Φτάνει. Αν ήσουν απερήφανος τώρα για τον Ηρακλή, δεν θα δεχόσουν η ομάδα σου να πάρει αφήμη να λέγεται ΑΕΠ Ηρακλής. Ανοίγεις πληγή, άστο. Γιατί ανοίγω πληγή? Γιατί στο λέω υπεύθυνο ότι ανοίγεις πληγή και εσύ, είναι λάθος. Εσύ, φίλε, είσαι περήφανος σαν παόξης. Δηλαδή εσύ το πρωτάθλημα χάντμπολ βλέπεις? Βόλεϊ. Τα πάντα βλέπω. Ναι. Τα πανηγυρίζεις όταν παίρνουν τίτλο η ομάδα. Τώρα δεν έχει καμία σχέση το ένα. Ακριβώς. Ξέρεις γιατί, φίλε? Για να μιλάμε σοβαρά. Τον Ηρακλή επιχείρησαν να τον αφανίσουν από προσώπου γης. Να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη. Να σου πω λίγο, επειδή σε ακούω και μιλάς τεκμηριωμένα και ωραία. Ναι. Τον Ηρακλή επιχείρησαν να τον αφανίσουν από προσώπου γης. Και ο Ηρακλής έπρεπε να κάνει κάτι να αμυνθεί. Τι να κάνει, δηλαδή, πες μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ηρακλής έπεσε άδικα? Το ρίξανε. Εγώ δεν ξέρω αν θα αστειεύεσαι, φίλε. Να σου πω δύο κουβέντες. Έπεσε αγωνιστικά. Να σου πω δύο κουβέντες. Έπεσε αγωνιστικά. Κάτσε να το πω δύο κουβέντες. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Χρωστάει πουθενά? Όχι. Ξέρω, όχι. Έχει τίτλους. Έχει. Δεν τους μετράμε. Ναι. Ωραία. Πόσοι από αυτοί οι τίτλοι είναι αποσυγχωνεύσεις? Να μην είμαστε περήφανοι παοξίδες, ας πούμε. Και όλος είναι περήφανος Ηρακλειδές που σε έκανε 0-1 μέσα εκεί. Ο άλλος είναι περήφανος Ολυμπιακός. Για τη συγχώνευση μην το ψάχνουμε. Μητσοτάκη που σε πήγανε ευρώ. Ο Μητσοτάκης είπε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορεί να το πληρώνω. Όλος είναι περήφανος Ολυμπιακός. Σε κάθε φάγανε δύο τόνους παίκτες λεφτά. Και όλος είναι περήφανος εξής. Φάγανε 140 εκατομμύρια. Πήγε η ομάδα στη Γάμα Εθνική για να είναι τώρα μπρουτάλ. Ο άλλος είναι περήφανος Πασοξής και τα λοιπά. Ή ο άλλος είναι περήφανος για Δημοκρατία. Ο κάθε ένας είναι περήφανος. Ο άλλος είναι περήφανος που είναι Έλληνας. Εγώ ντρέπομαι δηλαδή μια φορά. Που είμαι Έλλην. Ναι, εγώ δεν είμαι περήφανος. Λυπούμε πάρα πολύ. Τι να κάνω. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, τώρα θέλω να πω πολλά και δεν μπορώ να στα πω αυτά που δεν έχω. Να τα πεις, ρε. Να ανοίξεις το στόμα σου, να ελευθερωθείς και να πεις ότι γουστάρεις. Θα με κλείσεις σίγουρα. Γιατί... άμα απελευθερωθώ και σου πω αυτά που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή να πω και όχι αυτά που πρέπει να πω. Στάνταρ... ξεκίνα εσύ και το κουμπί εγώ το έχω εδώ. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Μπορεί να βρεθούμε να πιούμε έναν καφέ. Ό,τι γουστάρετε εμείς. Ανοιχτά είμαστε εδώ. Τα στέκια μας. Έρχεστε όποτε θέλετε. Τα στέκια μας είναι. Ειδικά εδώ. Έρχεσαι εδώ προς την Νεάπολη, ανεβαίνεις. Εγώ ανεβαίνω. Αυτός ανεβαίνει. Εγώ από δυτικά όταν πάω χάνομαι. Νεάπολη ξέρω τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα χάνομαι. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω καλή επιτυχία στην ομάδα μου την Κυριακή. Αν και δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όχι είναι άρρωστη από μέσα. Εντάξει, έφυγες. Επόμενος. Εντάξει, δεν το πιστεύει. Εντάξει, έχει τους λόγους του. Θα έλεγε κακιά κουβέντα και προς τιμήν το κλείσε. Εγώ πάντως στον Άσο δεν θα βάζα πολλά λεφτά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Στο over να βάλετε, παρακαλώ. Εντάξει, το over ίσως είναι πιο εφικτό. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Βίλε. Χαιρετώ τους Δον Κιχώτες αυτής της ζωής. Δον Κιχώστες είναι, ναι. Που συνεχίζουν να αγωνίζονται για το όνειρά τους και τα πιστεύω τους. Αυτούς που όσο πάτο και αν πιάσουν δεν εγκαταλείπουν. Όσα στραπάτσα και αν φαν κατάμουτρα πεισμώνουν ακόμα περισσότερο. Καζατζίκι μου θυμίζεις, φίλε. Άλλο στροθοκαμιλίζω και άλλο υπερασπίζουμε το δικαίωμά του να ονειρεύουμε. Ο αληθινός υπότης αντέχει σαν ατσάλι. Παλεύει με τους ανεμόμυλους. Έστω και προχωρά και ας τον πούνε και τρελό. Εξάλλου ένα πράγμα να ξέρεις. Μόνο όσοι ήταν πολύ τρελοί, αυτοί άλλαξαν τον κόσμο και τον αλλάζουν. Λαϊκατζής, γεια σας. Αυτό τώρα το δες γραμμένο και το φορμάρισες για δικό σου. Καλά. Έλα, επόμενος φίλος, ναι. Μάλιστα. Αυτοπούλε. Ναι. Έλα, σκύλε. Έλα, φίλε. Σκύλε. Τι κάνεις, αεξής? Αεξής. Πώς δίνεις την κλήρωση? Καλή για σένα. Πολύ καλή για σένα. Θα φαγωθείς. Θα πάει τελικό η ΑΕΚ. Εγώ μπουλκουμέ βλέπω στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, από τον ΠΑΟΚ. Θέλεις μπουλκουμέ ή βλέπεις? Ποιον θέλεις τον τελικό?
Εγώ θέλω γάβρο. Γιατί βλέπω. Θέλω γάβρο. Αλλά θέλω αν είναι να περάσει, να περάσει στη δικιά. Τώρα, ο Πάο γάβρο είναι πιο εύκολο ή ο Πάο. Πιο εύκολο. Καλά, ο Πάο εννοείται. Ο άλλο δεν έχει προπονητή. Ο Τούτορ τώρα δεν είναι προπονητή. Λέμε την αλήθεια έτσι. Γιατί είναι προπονητή ο Σίλβα. Ο Σίλβα εντάξει, έχει τη διαιτησία κόκκινη. Τα ξέρουμε όλα. Μια ρε φορά φίλε, ρε φίλε, το πε. Μια φορά εγώ περίμενα ένας Ολυμπιακός να βγει και να πει τα πράγματα. Ένας δεν βγήκε. Ρε κόκκινε, δεν έπαιξε φέτος μια φορά 50-50 και είδαμε τι έγινε. Για ποιο λόγο έχει εξαφανιστεί ο Καμπιάσο, ρε φίλε. Ποιος ο Καμπιάσο. Ναι, για ποιο λόγο. Τι είπες, μα τραυματιστεί, δεν άκουσα. Για ποιο λόγο έχει εξαφανιστεί ο Καμπιάσο. Γιατί ο πατέρας μου είναι καλύτερος από αυτό που είναι 60 χρονών. Τι γιατί, δεν ξέρω. Έτσι για λες, βέβαια έτσι λέω. Και αν είναι εγώ, εντάξει, δηλαδή. Θα σου απαντήσω, γάβρος, φίλε, γιατί η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί ο Καμπιάσος 35 χρόνων δεν πωλείται, φίλε μου, κατάλαβες. Και να πωληθεί πού θα πάει, σε κανένα μακροχώρη θα πάει, ξέρω. Δεν ακούς τη σου. Νεαρός είσαι. Ναι, νεαρός είμαι. Δεν το πιάσες. Καμπιάσο δεν μπορεί να πουληθεί. Ο Κασάμι και οι υπόλοιποι πολλούνται. Κατάλαβες. Ναι, αυτό σου λέω. Κατάλαβα τι είπες. Αλλά ο Κασάμι, εντάξει, σιγά τον παίκτη. Πού να πουληθεί ο Κασάμι. Δεν μπορεί να πουληθεί ο Κασάμι. Σιγά τον παίκτη. Βέβαια σιγά τον παίκτη. Καλά, ρε φίλε. Okay. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μιλάει. Τι να κάνουμε. Τώρα μόνο ξέρει να μιλάει και να λέει βλάκι. Τι μόνο τέσσερις. Μόνο. Δεν λέει εσένα με την κοπέλα μιλάει, αλλά πού να καταλάβει το βόδι ότι. Ο κόσμος ακούει και δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Συνέχισε, φίλε. Ραπτόπουλε, βλέπεις το πέμπτο κύπελο ΙΑΚ. Ρε φίλε, κάτσε να περάσει τον Ατρόπιτο. Θα τον περάσω, ρε κόκκινε, εντάξει. Τώρα, το θέλω το όπως, το όπως το πρωτάθλημα. Ρε κόκκινε, τώρα εντάξει, έκανε μια κακή εμφάνιση ΙΑΚ τώρα. Τι να συζητάμε. Δεν γιατί είναι, να μην ξανακάνει, φίλε μου. Η ΙΑΚ είναι μεγάλη ομάδα, κρίνεται τίτλος και στους τίτλους η μεγάλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός τι είναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ομάδα. Δεν με απάντησε. Ο Παναθηναϊκός είναι μικρή ομάδα. Όχι, είναι μεγάλη ομάδα. Τρεις είναι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Τρεις είναι. Ναι. Ποιες είναι. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Οι υπόλοιποι τι είναι, δηλαδή. Για μένα. Δηλαδή εσύ ο ΑΕΞής. Ναι. Εσύ ο ΑΕΞής που διάλεξες τα τάρταρα της ΓΑΜΑ Εθνικής, λες στον ΠΑΟΞΥ ότι είναι μικρή ομάδα. Ο ΠΑΟΞΥΣ. Ναι. Με 5 τίτλους. Κόκκινε, μόνο κόσμο έχει. Ή τον Άρη ή τον Ηρακλή, το λες μικρές ομάδες. Καλά, ο Ηρακλής ρε κόκκινε τώρα την Κυριακή, τι να συζητάμε. Την Κυριακή, είναι... Σάββατο παίζουνε, φίλε. Ωραία, Σάββατο, εντάξει, okay, δεν ασχολούμαι με το μάτι καθόλου γι' αυτό. Δεν ασχολείς. Όχι, δεν ασχολούμαι. Και άμα χάσουμε θα είναι τραγικό, θα ντρέπομαι. Θα ντρέπεσαι. Βέβαια, ρε κόκκινε, τώρα τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί η ομάδα να μπλήσει τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ. 5 τίτλους. Έχει πολύ κόσμο ο ΠΑΟΚ, εννοείται. Πάρα πολύ κόσμο, αλλά όχι μεγάλη ομάδα, εντάξει. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Να την έχεις να τη χαίρεσαι παρακαλώ. Έλα ρε. Έλα. Κοίταξε. Δεν μου λες τώρα να... Εγώ και για τον προηγούμενο τον ΑΕΞΙ άστονε. Τον προηγούμενο με τον ΠΑΟΞΙ δεν θα μιλήσω γιατί τον απάντησε ο Ραπτόπουλος. Αλλά στον άλλον που μας είπε απατεώνες στον αέρα της πόλης, γιατί δεν το κλείνετε ρε. Όχι, γιατί περιμένω να δω που θα το. Άμα πάρω εγώ τώρα αυτή την κασέτα και το πάω και το τραβήξω καμία μήνυση, με ξέρω εμένα και με λέει πατεώνα, ρε. Και πού ξέρεις ποιος είναι αυτός. Δεν μπορώ να το βρω από το τηλέφωνο. Εσύ, Αντωνιάδη. Θα το κάνω να κατουριστεί πάνω το αυτό το βλαχό που πάω ξύ. Ωραία συνεννόηση βγάλαμε τώρα. Ακού να δεις τώρα. Εγώ αυτός είπε εμένα πατεώνα. Αν δεν το πάρει πίσω, εγώ το λέω αδελφή. Παρακαλώ. Ναι. Ωραίος ακροατές έχεις, δε. Αδελφή, ναι. Ένας απατεώνας ο άλλος. Τι γίνεται εδώ μεσημέρι. Ναι. Φίλε, ναι. Μπλέξαμε, μ' ακούς Γρηγόρη. Έλα ρε εσύ. Λοιπόν, επειδή λίγο να σοβαρευτούμε πάνω απ' όλα συλληπιτήρια στο ΣΥΦΙ, γιατί εγώ αυτές τις μέρες είχα τα δικά μου τρεξίματα και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Δεύτερον, απαράδεκτο αυτό που βάρος ότι χαιρόμαστε λέει απεθάνει ένας άνθρωπος. Αυτό φαίνεται ότι ανήκει στη σφαίρα της ψυχιατρικής. Τρίτον, επειδή τώρα παίζουμε με την ομάδα των αναμάρτητων, γελάω κόσμος, 1947, ένα κλεμμένο πρωτάθλημα, 1982, χέρι του Κότη, 1987, Χρυσοφιτσιάδος, μετά κάτι πάλι κάθε τον δρόμο, κάτι 180 εκατομμύρια, τα ξεχάσανε αυτά. Βέβαια, εντάξει, αυτοί μονίμως ξεχνάνε και το παρελθόν του ξεχνάνε, και αυτά που έχουν κάνει ξεχνάνε, ότι έγινε ο Δερμιτζάκης Usain Bolt,
Θυμάσαι τον Μιτζάκη και ο Σέιν Μπολτ. Τα ξέχασε γρήγορα αυτά. Δεν το θυμάμαι, ειλικρινά. Ναι. Α, εκπατρατικός, τρεχάτε να σωθείτε. Τι θυμάσαι, όπω τρέχανε, ναι, αυτό σε λέει. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Πού να το θυμάσαι αυτά που βλέπει. Κόλλησε. Κόλλησε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για μένα την Κυριακή το μάτς είναι αίμα και άμμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί να είναι αίμα και άμμος. Για σου πω κάτι. Ποιο είναι ο λόγο να είναι αυτό το μάτς. Σάββατο παίζει ο Ηρακλής. Ποιο είναι ο λόγο. Για μένα δεν υπάρχει φέτο να κάτσω να χάσω άλλη φορά. Θα ξυπνήσουν και θα καταλάβουν. Να κάτσει να χάσει. Δεν υπάρχει για μένα δεχτό να χάσω. Οι πίσω να μπουν μέσα για να κερδίσουν. Θα το καταλάβουν ότι μόνο η νίκη υπάρχει. Γιατί ρε φίλε, πας για κάνα στόχο, σώθηκες. Μα γιατί αίμα κι άμμος, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, θα κυνηγήσω τα πάντα. Δεν έχω στόχο το κύπελο. Με άλλα λόγια, κυνηγάς πάω για πέμπτη θέση και Πανιόνιο. Έτσι πως είναι τα πράγματα, ποιος μου λέει εμένα. Με Λεωζίνιο, Βέλιο, Τσιλιανίδη ας πούμε και τον άλλο τον καινούριο. Καλή τετράδα είναι. Ωραία τετράδα είναι. Δηλαδή. Ναι, θα περίμενα να βγουν σήμερα οι Ηρακλειδείς και να πούνε άσε τον, να, εγώ πάω για πέμπτη θέση με συνόμη, την τετράδα, με την τετράδα, ξεχνάω το όνομα του εξτρέμ του καινούργιου που πήρατε, Μοντέιρο, με το Μοντέιρο δεξιά, τον Τζιλιανίδη αριστερά ας πούμε, για παράδειγμα το Βέλιο Σέντερφορ και το Λεωζίνιο, αν εξαιρέσει τον Τζιλιανίδη, αν εξαιρέσει τον Τζιλιανίδη ο οποίος είναι λίγο δελασάλ, είναι ωραία τετράδα. Είναι ωραία τετράδα εκεί. Ούτε ο Πασάς ούτε ο Κυριακίδης βγαίνει σαν εξτρέμ σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά οι άλλοι τρεις είναι ωραίοι. Το κατάλαβες. Εγώ το κατάλαβα. Ο Κυριακίδης τα χαφ που ήρθε από τη γραμμή. Ωραία κίνηση. Και μετά έχεις να παίξει Τζόγλου και τα λοιπά. Το κυνηγάς το όνειρο. Θα πρέπει να βγείτε και να πείτε πάμε για πεντάδα. Για πεντάδα πάμε. Πρέπει να το πείτε. Πέντε πόντι πίσω. Αν δεν το λέτε. Πεντάδα, γιατί να μην την κυνηγήσω. Πόσους βαθμούς έχω τη σημεία τον ΠΑΟΚ μετά την ΙΤΑ. Πέντε ή έξι. Τέσσερις πόντι. Όχι, κάτσε. Πέντε. Πέντε. Πέντε όμως έχω διαφορά τον ΠΑΟΚ. Και ισοβαθμία μετράς. Εσύ περνάς. Ωραία. Και μετά από αυτό το μάτι με την Άγκη μου τον παίζω. Ακολουθώ το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Ολυμπιακός τον παίζει. Ολυμπιακός που παίζει αυτή την Κυριακή. Πού παίζει ρε κόκκινο Ολυμπιακός. Με τον Ατρόμητο. Να σε καλά δες τώρα. Ο Τίγρης λέει δίνει ένα χαρτί για Τζάνι, Ανάκουλ και Βούρη για Βέλιο. Ξέρεις τίποτα Γρηγόρη. Όχι ρε φίλε, δεν γνωρίζω ειλικρινά. Δίνει τον Ηρακλή Ανάκουλου, τη δίνει άλλον. Ξαναδιάβασε λίγο τους παίκτες, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Ανάκουλου, Βούρα και Τζάνι. Ο Βούρας τι είναι ο Βούρας. Δεν ξέρω, ο ηθοποιός. Ο κύριος είναι ο Βούρας, ο Πασοξής. Πρασινοκάμπια. Λοιπόν. Άλλον λέω εγώ. Τι θα τους κάνουμε αυτούς ρε φίλα δώσουμε το Βέλιο. Σιγά τους παίκτες τον Ανάκογλου. Έχω τον. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παίξει στην Ελλάδα. Ποιος. Ο Βέλιος αν θα πάει στην Ελλάδα σε άλλη ομάδα προδίδει τα λεγόμενά του. Όχι ότι είναι τίποτα κακό. Ο ίδιος ξεφεύγει από τις δηλώσεις που έκανε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο άλλος τώρα. Μόλις τελείωσε το δημοτικό, λέει ο Τσουκαλάς είναι πιο αντικειμενικός από εσάς. Θεσσαλονικιώτικες αδερφές. Ο φίλος. Δεν είναι φίλος, είναι φίλη. Κοπέλα είναι. Μικρή σε ηλικία. Ρε εσύ, τι όνομα λέει. Τι όνομα λέει. Βαγγέλης. Βαγγέλης. Από το Κέλι. Σιλινός. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Ο Μάνος ζήτησε, συγγνώμη, λέει από τον Μποκολόκο. Ναι, ρε. Ναι, ζήτησε. Λοιπόν. Ζήτησε. Ναι. Πού θα γίνει το πρώτο μάτς του κυπέλου. Τούμπα. Κόκκινα τη λες για Γιούβε, Αβερντίν, Φραγκφούρτη, Σεντ Πάουλη και Μπάρι. Παιδιά, ένα είναι το σημείο αυτή τη βδομάδα. Για πες. Χέρτα. Χέρτα. Λοιπόν. Ραπ τη μία ενθαρρύνει να συνεχίσει τα μπλόκα, απ' την άλλη λες ότι δεν άφησα την Τέγκιο και να περάσω και του βρει. Ναι. Ναρκωτικά παίρνει. Δεν παίρνω ναρκωτικά. Όταν δει άρρωστο ή γυναίκα έγκυο, την αφήνει και περνάει. Τα άλλα είσαι αγλαμάρε. Τον άλλο εμένα, εσένα, τον Ιχολίπτια μου μαζούρα, μα αφήσουν να περάσουμε. Την έγκυο οφείλει να την αφήσει. Πώς θα γίνει. Πες τα ρε Γρηγόρη, λέει, σε παρακαλώ. Λέει, που χάνουν άνθρωποι πτήσει από το αεροδρόμιο, λέει. Και εγώ, λέει, που γυρνάω την Πέμπτη και είμαι εγχειρισμένο, δεν ξέρω καν αν θα περάσω. Φτάνει πια. Πάμε παρακάτω. Τι θα κάνουμε τώρα. Ή θα πάνε μέχρι το τέλος ή μην βγαίνουν καθόλου. Εφόσον βγήκανε, θα μείνουν μέχρι το τέλος. Τελείωσε. Το μάτι του ΠΑΟΚ είναι 2 ή 3 Μαρτίου. 3 Μαρτίου. 3 Μαρτίου. Πάνε ρε κόκκινε με τα κολοφέ. Αμά με τα Facebook. Έλα, σαν τι γκόμενε με τα Facebook. Λέγε φίλε. Ναι, καλησπέρα ρε παιδιά. Γεια καλά. Καλά είμαστε. Καλά.
Τι γελάει ο κόκκινος. Τον έκανε αστεία της Αιγύπτου. Βλέπει τις γυμνές, βλέπει. Τον έκανε, τον έστειλε μια φωτογραφία μονταρισμένη και τον έχει κάνει σαν θεό της Αιγύπτου. Και έχω πέσει κάτω ξερό. Αιγύπτιος είναι, όχι, έτσι. Σαν θεό είναι, καλό μοντάζ είναι, μπράβο του. Εγώ έχω λευκό δέρμα, τι δουλειά μου. Αλέξη σου, είναι έξυπνο ή δεν είναι τώρα. Με συγχωρείτε, γελά με αυτό τώρα, βλάμε. Θα σου πω, ρε κόκκινε. Δε το ρε, βλάμε. Θα σου πω, θα σου πω. Δεν γελά. Το είδα, θα σου πω. Έξυπνο είναι. Όταν κάθεσαι στο Facebook, θα σου το πω. Και ξύνει τα αυτά σου 4 ώρες τη μέρα, 10 ώρες τη μέρα. Ξέρεις τι ωραία έμπνευση θα έχεις. Και εγώ, μα καθόμουν 10 ώρες στο Facebook, παπάδες θα έκανα. Λέγε ρε φίλε, με τους τεμπελχανάδες τώρα που στέλνουν. Λέγε. Ρε συγκόκκινε. Μ' ακούει κόκκινος. Σ' ακούει, ρε φίλε. Ναι. Ένα αυτή έχει ακούει. Αυτό τον Αλεξή καταρχήν που μίλησε για μεγάλες ομάδες, περίμενα να τον δώσει μια πληρωμένη απάντηση. Και να του πεις μεγάλες είναι ομάδες αυτές που δεν υποβιβάστηκαν ποτέ. Και αυτές είναι 4. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Μιλάμε για αγωνιστικά τώρα. Θα αστειεύεσαι. Μα... μάλλον... αυτό έπρεπε να του πει. Δεν άκουσε την απάντηση που σου άρεσε, γι' αυτό το λες. Γιατί τον απάντησα. Δεν υποβιβάστηκε. Ποτέ αγωνιστικά. Και τι με νοιάζει ακριβώς. Υποβιβάστηκε. Αυτές είναι μεγάλες ομάδες. Ποτέ αγωνιστικά. Ποτέ. Αν δεν μας γουστάρουν, είναι και τιμή μας καμιά φορά να το ξέρεις. Και καταρχήν αυτό που είπε προηγουμένως ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο, έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το λέμε ανοιχτά, έτσι. Αλλά το μόνο, έτσι όπως είχαν τα πράγματα, πώς θα κυνηγήσουμε για να έχουμε κάποιους στόχους είναι τον ΠΑΟ. Να φουλάρει ο Ηράκλης. Έτσι ακριβώς. Το Πανιόνιο λίγο δύσκολο γιατί έχει εύκολο πρόγραμμα. Ο Ηράκλης έχει 3 παιχνίδια 6-5 μέσα. Άσχετο αν έχει δύσκολα, είσαι, ο Ηράκλης έχει αποδείξει. Είσαι ρε φίλε, έτσι όπως τα λες. Έτσι όπως τα λες. Τώρα φαντάζω ένα μπαοξί 45-50 χρονών να κάθεται και να λέει: ρε εσύ, ακούω ένα Ηρακλειδέα που θέλει να πιάσει την πέμπτη θέση. Και αντί να πει κυνηγάω τον Πανιόνιο, λέει ότι ο Πανιόνιος είναι δύσκολο. Κλείσε να προλάβω. Για χαρά. Sorry. Το βιβλίο του Κόκκινου θα έχει τίτλο «Η 50 αποχρώσεις του Φαγκρί». Κώστα λέει, μπορεί να κάνεις λίγο τον Καμόρα, πεθάνουμε στο γιο. Κάνεις τον Καμόρα. Τον Καμόρα δεν τον κάνω, κάνω τον γιατρό του που είναι με τον Καμόρα. Όχι, ρε, κάνει καλά τον ψυχίατρο. Τον ψυχίατρο κάνω καλά. Πάω Κατρόμητος, είναι τελικός Ραπτόπουλε. Γράφει το που σου λέω, άντε άνθρωποι με κεφάλι, σαν φτέρνα. Μακάρι ο χαμός Σύφη να μας ενώσει και να αφήσουμε τις φεδέρες κόντρες μεταξύ μας. Μια πόλη, τρεις ομάδες, μια ψυχή. Μήτσος οπαδός του ΠΑΟΚ. Κάθε κηδεία γινόμαστε για μια μέρα καλοί άνθρωποι. Την επόμενη μέρα επανερχόμαστε στα φυσιολογικά μας. Ραπ, αν βγάλει βιβλίο Κυρουλάριο στον FM, βιβλίο όποιος το φέρει, θα του ζητήσω και 50 ευρώ για το χρόνο που θα πάω διαβάζοντάς του, ο Προμηθέας. Εφόσον διατίθεται στο επίπεδο των ακροτών, παρόμοιο είναι και το προϊόν. Το μάπα είναι που το έχουμε. Άρα καλά μας κάνουν και μας απαυτώνουν στα όρθια. Μάλιστα. Και εσύ, δηλαδή, είσαι μέσα αυτούς. Εντάξει. Καλησπέρα από Χρυσούπολη. Κόκκινε, τι γνώμη με αυτά που γίνονται με τη Ρωσία και Τουρκία. Αργά ή γρήγορα θα τους απαυτώσουν τους Τούρκους οι Ρώσοι. Φαντάζομαι τον Γρηγόρη να λύνει τετράδα πίσω του Γκάβρου. Δεξιά Ελεπιδαλαουή, αριστερά Σαλίνο, κέντρο Σκιώβα και 200-500 λέει Αριανός από Αθήνα. Ραπτό πλέον, ο Κόκκινος είναι ο πρώτος στο κόμμο, όχι στον κόμμο, που θα κάνει Σαρδάμ σε γραπτό. Μάλιστα. Κόκκινε, βγάλει το βιβλίο σου με καλλιτεχνικό. Διαμαντής ο Φιδάκης. Γέλα ρε. Για σε κάνω ρε Κόκκινε. Γέλα ρε. Εσύ έχεις μια τάση να μεγαλώνεις αυτά που είναι μικρά. Εγώ έχω τάση να μεγαλώνω. Ναι. Με είπες έλα να γδυθούμε εκεί να βγούμε φωτογραφίες να δεις τον Ανακόντα. Βλέπω το διαμαντή το Φιδάκη. 3.000 το καφτατζόγλιο του κάνεις 12. 130 έπιανε το ματί, 220 έπιασες. 1.77. Τα μεγαλώνεις 1.78. Πάντα βάζεις. Εκείνα που αφαιρείς μόνο είναι τα κιλά σου. Εκείνα τα αφαιρείς. Τα άλλα τα αυξάνεις. Να σε κάνω. Και τα χρόνια σου αφαιρείς. Έμαθα τελευταία κόβεις και κανένα χρόνο. 46 χρονών είμαι, εγώ το δηλώνω. Εντάξει. Δεν έχω σαν και σένα σαν τη βουγιουκλάκι να κρύβω τα χρόνια. Εγώ έχω βουγιουκλάκισμό. Εσύ εδώ σου λέει γενέθλια και τους βρίζεις. Εδώ ζητούσε και λεφτά στα γενέθλιά σου. Καλά. Αντί να μας κεράσεις. Ναι. Λοιπόν, σινεμά θα πάνε. Πενδίκος Αθανάσιος. Άκου Πενδίκος. Περιφάνη Ευαγγελία. Περιφάνη. Μπάμπης Παπαδόπουλος. Μπάμπης Παπαδόπουλος. Ναι. Βογιαζόγλου Χρήστος. Βογιαζόγλου. Λοιπόν, να είστε καλά. Φρέθηκε. Τα λέμε την επαύριο την ώρα του ντέρμπι. Φρέθηκε ο Παντέλογλου. Εντάξει.
Βρέθηκε ο Παντέλογλου, το βρήκαμε. 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 Βρέθηκε ο Παντέλογλου, το βρήκαμε.